Αυτή εδώ Σωτήρη Δασκαλάκη είναι ικανή να γίνουν εξπέρ στα θέματα των σεισμών για να μην μιλήσουν πάλι για ΠΑΟΚ. Να μην μιλήσουν για ποδόσφαιρο, να προσανατολίσουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τσορμπατζόγλου έχει ανοίξει εδώ χάρτες, βγάζει το επίκεντρο ακριβώς, δηλαδή το σπίτι κάτω από το οποίο έγινε το κεντρικό ρήγμα. Είναι στο μεταλλικό. Είναι χωράφι. Ναι. Έχει καμιά τέτοια εκεί, κανένα σύνθημα στον τοίχο. Σεισμός, ο ΠΑΟΚ ο Θεός. Έχει κανένα τέτοιο. Γιατί όχι, εκεί πάω ξάκια όλα. Στο μεταλλικό εκεί όλα πάω ξάκια. Το συζητάω. Είναι έτσι καμιά 300 μέτρα από τον οικισμό, όπως το κόβω. Είναι καμιά δεκαριά χωράφια. Εδώ δεν είναι ο οικισμός. Και εδώ έχει. Έχει ένα άλλο χωριό. Αριστερά-δεξιά. Ναι, είναι μεταξύ δύο χωριών στα χωράφια. Έγινε εκεί, το αυτό επίκεντρο. Το χωριό είναι μεγάλη βρύση. Έπιασε 4 ρίκτερ. Ναι. Πόρε φίλε. Τον κατάλαβα, αλλά ήταν του στυλ βρόντιξες καμιά πόρτα. Δηλαδή ήταν σύντομο στη διάρκεια, πολύ σύντομο. Κατέβηκε η μάνα μου έντρομη. Σεισμός. Είναι αυτοί έχουν τα κατάλοιπα. Οι προηγούμενοι 70 οι τωρινοί έχουν τα κατάλοιπα από το σεισμό του 78. Ξέρετε ότι δεν έχω πετύχει σεισμό εγώ. Το 78 ήμουν στην Αθήνα. Το 81 στη Θεσσαλονίκη. Το 96 που ήμουν στην Αθήνα γύρισα εδώ. 97 από την 99. 99 ο μεγάλο. Ναι, είχα γυρίσει. Καλή τύχη τώρα. Όχι, ρε φίλε, απλά όπου υπάρχει κόλκα δεν υπάρχει σεισμό. Λοιπόν, στον προηγούμενο σεισμό. Σεισμό. Πότε ήταν, ρε, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες. Είμαι με τον κόλκα δίπλα στο γραφείο του Σαγκελαρίδη. Και είναι εκτός όροφος τώρα, εντάξει, δεν είναι. Οπότε το κάνει αυτό το δυνατό εκεί που όλοι μιλάνε. Εντάξει, άμα σηκωθεί ταυτόχρονα κόλκα Σαγκελαρίδη και μπει και Δουδουλάκη, δεν απέχει πολύ. Μπορεί και να νομίζει ότι ήταν. Άμα κινηθούν και οι τρεις. Την άκουσες λίγο, κάναμε τους αδιάφορους. Πού ρε. Τον προηγούμενο σεισμό, ρε, πριν μια εβδομάδα 10 μέρες. Την άκουσα λίγο, γιατί κουνήθηκε αρκετά. Ναι. Την άκουσες, γιατί είχε και διάρκεια. Ναι. Ήταν καμιά 15 δευτερόλεπτα. Δεν είναι μόνο αυτό, είμαστε και εκτός όροφου, κουνάει παραπάνω. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ξαφνικά. Εδώ μου κάνει ο Σωτήρης γίνοντας στον αέρα έτσι. Δώσε την γραμμή. Καλά. Άμα χτυπήσει αυτή η γραμμή, φίλε, μην το σηκώσεις. Άστο καλύτερα να χτυπάει. Δεν κατάλαβα, ναι, ότι κάτι παίζει. Εντάξει, τώρα λέμε, αλλά. Την καλημέρα μας, την Μακεδονία που κουνήθηκε και πάλι λίγο. Έλα ρε, είμαστε σε μια σεισμογενή ζώνη τώρα. Το Κιλκίς παραδοσιακά είναι σεισμογενή περιοχή. Δεν το ξέρεις. Όχι, από παλιά. Και να σας πω, έχει γίνει πριν 2 χρόνια, έχει γίνει σεισμός με επίκεντρο μέσα στο χωριό της Ευκαρπίας. Μέσα στην Ευκαρπία. Από πάνω μας έγινε. Πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, επειδή τώρα υπάρχει από αυτή η εφαρμογή, βγάζεις ακριβώς που έγινε. Να, ναι. Τώρα έχει μπει ο Μίτσος στο Newsfish και έχουν βάλει τα παιδιά εκεί το γιατί χάρτη. Θέλει να πει ο Άκης ότι επειδή ο Μίτσος αποκλείται να βρει την εφαρμογή μόνος του, όχι, μπήκε στο Newsfish. Μόνος μου, να το βρήκα. Και μόνος μου το βρήκα. Και έχω μπει και εδώ στο Google Earth για να δω το χωριό ακριβώς. Πώς λέγεται το χωριό? Ανάμεσα στο μεταλλικό και στη Μεγάλη Βρύση. Πάλι εκεί. Ναι, πάλι εκεί. Τα είδαμε τα χωριά. Ξέρεις, το Κιλκίς είναι, έχει και αυτό. Που κάθε 200 άτομα κάνανε ένα δικό τους χωριό. Κιλκίς και Σέρες. Ναι. Δεν το συζητάω. Δεν μπορούσαν να ανωθούν λίγο, να είναι 500. Ανά 200 άτομα έχει και ένα χωριό. Οπότε ανάμεσα αυτά τα δύο χωριά των 300 κατοίκων έχει γίνει ο σεισμός. Μέσα στα χωράφια. Θα έχουμε ποδόσφαιρο. Πείτε μας εσείς που έχετε το ρεπορτάζ. Κωστάκης Κουτσοκούμνης, φίλε. Ότι. Ο άνθρωπος μας. Έτοιμο τον έχω, να ξέρεις. Το έτοιμο τον έχεις. Ναι, ναι, έτοιμος να το μίξω είμαι. Και άργησες. Γενικά με τους Κύπριους είμαι λίγο. Αυτό είναι. Ναι, και αυτός αρχίζει και μου τη δίνει στα νεύρα. Είναι 3 τα περιστατικά τα οποία πλέον μου δίνουν το δικαίωμα να πιστεύω ότι κρατάει ισορροπίες και δεν θέλει να φέρει αποτέλεσμα. Το πρώτο είναι το timing της παρέμβασής του, το οποίο εντάξει, καλή την πίστη, λέμε άντε. Ναι, μην ξεχνάς ότι θα έχεις δίκη σε Βίκτορα Μητρόπουλο αυτή τη στιγμή. Ναι, ας την πνίξουμε, λέω εγώ. Δεύτερο όμως είναι του Γιαννίκου, φίλε, είναι χοντρό. Κοπάει στη FIFA. Σε αυτό το timing. Καλά, και ο Κουτσοκούμνης δεν μπορεί να ελέγξει όλη την FIFA. Πώς δεν μπορεί, Άκη μου. Μια χαρά μπορεί. Μια φορά μια ζωή του δικαιολογούμε. Άμα δεν μπορεί, ψόφος. Για μένα αύριο το θέμα είναι η FIFA, φίλε, σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Εσύ, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αυτή τη στιγμή η FIFA έχει στείλει κάποιον. Ναι. Να βρει λύση. Απέναντι σε εγκληματική οργάνωση. Ωραία. Αυτοί δεν το έχουν πάρει ακόμα έτσι χαμπάρι. Μια χαρά το έχουν πάρει. Αυτοί λένε κινδυνεύουν εκεί οι τρεις που είναι στην απέξω να αποχωρήσουν και να διαλυθεί το πρωτάθλημα. Οπότε θα έχουμε πρόβλημα εμείς σαν UEFA FIFA. Λοιπόν, πήγαινε εσύ λίγο μπάσκετ τους καλμάρεις. Έτσι λέω εγώ τι λένε. Όχι. Δεν έχουν πιστεί. Όχι. Είναι υποχρεωμένοι να παρέμβουν γιατί εδώ θα γίνει μακελιό.
Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Θα, είχανε, θα ήταν υποχρεωμένοι να παρέμβουν αν όλοι αυτοί ήταν είτε με αλυσίδες δεμένοι, έτσι δηλαδή με χειροπέδες, είτε να ήταν σε εξέλιξη τώρα μία δίκη και να έβλεπε στο εδόλιο του κατηγορημένου τον Βαγγέλη Μαρινάκη ή έναν άλλον, ας πούμε, ένα στέλεχος, και τότε θα έπρεπε να παρέμβουν. Τώρα, για αυτούς, σου πουλάνε και την τρέλα και σου λένε, φίλε, αυτά είναι όλα υπό έρευνα. Δεν έχει κάτι στοιχειοδετηθεί. Είδες να προχωράει κάτι. Εδώ ναι. Δεν τα προχωράτε εσείς. Τα παρέμβουμε εμείς. Αυτό που έλεγα όμως είναι ένα το timing, δεύτερο ο Γιαννίκος, τρίτη επανέλεξη του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα μυρίζει του μπήκα το σπίτι. Καμένο. Καμένο. Ωραία. Εδώ μιλάμε τώρα για τρία γεγονότα. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα η επανέλεξη. Ναι, σου λέω. Το παλεύει. Ναι, σου λέω ότι το πάνε για εκεί. Αν λοιπόν κλειδώσει και αυτό, θα έχω εγώ τρία γεγονότα, χειροπιαστά γεγονότα. Ναι, ωραία. Ένα γεγονότο, δύο γεγονότα. Δύο γεγονότα, τρία. Είναι ακριβώς αυτό εδώ που είπες. Ωραία. Να πιστέψω ότι ο τύπος αυτός δεν είναι εδώ να δώσει λύση. Δημόσιες σχέσεις κάνει. Αυτός ήθελε να κάνει πια. Καταφνάζει τα ναι, πνεύματα. Ποια άλλη ήθελε να κάνει. Ωραία. Ναι, την περασμένη εβδομάδα όμως, η πρώτη του κίνηση να βάλει τον Μπίκα. Λύση πήγε να δώσει. Πρόσεξε με. Και προχθές γύρισε και δήλωσε ότι εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί για να μην κάνω εκλογές, μπορεί να θέλω να αλλάξω πίνακα και σε δύο χρόνια. Και σε δύο χρόνια. Πού ρε φίλε, γιατί. Άμα αναλάβουν οι άλλοι, δηλαδή ξέρει ότι είναι λαμόγιασα και αυτό. Από ποιο που βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Άρα σωστά του προσάπτει ότι δεν προχωράει και με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εκλογές. Ακριβώς. Δηλαδή να πει ότι σε, σε ένα μήνα εκλογές. Τώρα θα βρούμε μια λύση και σε ένα μήνα εκλογές. Δεν το λέει έτσι. Τον Ιούνιο δεν είπε. Δεν είπε ακριβώς και δεν έχει. Πρέπει να οριστούν πρώτα απ' όλα οι εκλογές. Καταρχήν, ρε φίλε, αυτό δεν τον έβαλε τον Μπίκα. Δεν πήρε την πρωτοβουλία και μπήκε ο Μπίκας. Ναι. Δική του πρωτοβουλία είναι. Το ότι κάει και το σπίτι του Μπίκα είναι ευθεία επίθεση εναντίον του. Έπρεπε τώρα να τα έχει πάρει στο κρανίο και να έχει πάρει 5 μέτρα. Ναι. Και εγώ βλέπω ξαφνικά τον Γιάννη στη FIFA. Άνα, μπράβο. Αυτό σου λέω. Ότι η Κωστάκη, η Κουτσοκούμνη. Είσαι στο δεξί. Είσαι στο δεξί. Και επίση εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το δίλημα στο οποίο μπαίνουμε. Επειδή άλλοι κάνουμε δουλειά. Άλλοι είναι η παρηγοριά μας. Άλλοι είναι, δεν ξέρω εγώ ρε παιδί μου, το οτιδήποτε. Είμαστε τώρα υπό εκβιασμό να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όχι ρε φίλα, μην ξεκινήσει ποτέ το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να μας κάνει τώρα να παίρνει πρωτοβουλία ο Κωστάκης. Μήπως και ξεκινήσουμε αυτήν την Κυριακή. Εγώ καταλαβαίνω ότι και να μην ξεκινήσουμε αυτή την Κυριακή θα ξεκινήσουμε την επόμενη. Και μάλιστα χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Απλά με μια νέα επιτροπή διαιτησίας. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, να ξανακαεί ένα σπίτι. Όχι, τώρα θα κάνει με τίποτα. Μένει ο ψυχομάνης, αποκλείται να κάνει κανένα σπίτι. Λέω εγώ. Για μπορώ να βάλω και κάποιον που να μένει σε ξενοδοχείο για να μην καεί σπίτι. Άκου λίγο. Σε εγώ, καράβι. Αυτό με τον ψυχομάνη π.χ. Ποιο ψυχομάνη. Δηλαδή φτάνει. Δεν έχει άλλου τρεστάβρε. Κανεί δεν θα μένει. Αυτό που έχει τελειώσει η διευθυνσία πέρσι δηλαδή δεν είναι. Απαγορεύεται. Πρέπει να περάσουν ένα χρόνο ω παρατηρητέ. Η FIFA είναι, ρε. Η FIFA είναι, τι απαγορεύεται, ρε Μίτσο. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί να τηρηθούν. Ρε, ας μπει ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης, δεν με νοιάζει. Στη διαιτησία. Καταλαβες. Δηλαδή, αφού δεν θέλουν, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Τελείωσε. Αυτό σου λέω στην αρχή. Ότι ο τύπος μου δίνει δικαίωμα να πιστεύω ότι δεν θέλει να, δεν έχει μπει να δώσει λύση. Έχει πει να εξισορροπήσει το κλίμα. Τι λένε αυτοί, τι λένε οι άλλοι, ας τα βάλουμε κάπου στη μέση. Δουλειά έτσι δεν γίνεται, ρε φίλε. Καμιά δουλειά δεν γίνεται έτσι. Να πούμε το μωράκι. Αυτό δεν σου είπα πριν. Ναι. Ότι σου είπα πως κατά τη γνώμη μου η FIFA ακόμα λέει εκεί κάτι γίνεται και οι 3-4 που είναι εξίσου δυνατοί αλλά είναι όλο στην απέξω τα τελευταία χρόνια απειλούν ότι θα αποχωρήσουν, ότι θα το διαλύσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να το εξισορροπήσουμε. Δεν λένε είμαστε πεπισμένοι ότι έχουν γίνει εγκλήματα. Πάμε να ερευνήσουμε και να βρούμε ακριβώς τι συνέβη. Και σε συνεργασία με την δικαιοσύνη. Καταρχήν, παρενέβη η FIFA. Είναι δυνατόν να μην έχει πάει η FIFA η ίδια στη δικαιοσύνη? Να ρωτήσει εκεί τους εισαγγελείς που κάνουν τις έρευνες, να τους πει: θέλετε κάποια βοήθεια από εμάς? Θέλετε και εμείς κάπως να συμβάλλουμε? Μπορείτε να μας δώσετε και μια ενημέρωση ή ακόμα και έγγραφα? Να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται για να ξέρουμε τι θα πράξουμε. Μην προστατεύουμε ανθρώπους και καταστάσεις και εγκληματικές οργανώσεις. Δεν το κάνανε. Και κάθονται και κάνουν PR και κάνουν λύσεις συνεδριάσεις. Και μιλάνε 3-4 ώρες. Και τώρα λέει ο Κωστάκης: κρίμα είναι ρε, εσύ να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, να βρούμε μια λύση. Όχι, ρε, δεν είναι κρίμα. Κρίμα είναι να παίζεται έτσι. Όχι, δεν είναι κρίμα που σταμάτησε. Αυτά. Για να δούμε. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες την οριστική απόφαση. Η Λάρισα ετοιμάζεται για τον αγώνα. Δηλαδή έχει ανακοινώσει ήδη τα εισιτήρια. Κάνει γραμμές. Όχι, τα εισιτήρια.
σου λέει αν θα γίνει και αναγεννηθεί το μεσημέρι, εμείς να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η προπόληση. Παίζει με τον ΠΑΟΚ, περιμένει κόσμο. Σωστό. Είναι ΑΕΛ ΠΑΟΚ, Κυριακή μεσημέρι στις 3. Ποινή, ό,τι χειρότερο. Γιατί? Για να φύγεις από εδώ 10-11 η ώρα το πρωί. Θα πες στον συνάδελφο πώς θα πάει, πώς θα κάνει. Ποιο πράγμα, με τη Λάρισα, πώς θα πας. Το μάτς, δεν είσαι είμαι προετοιμασμένος, όχι. Εγώ έκανα τις καβάντζες μου πάντως. Δεν είμαι προετοιμασμένος ψυχολογικά. Άμα θέλεις, πάμε. Κάτσε να δούμε. Φίλος αναρωτιέται, συγγνώμη, τώρα το καταλάβατε ότι ο Κουτσοκούμνης δικά του συμφέροντα εκπροσωπεί. Ψάχνουμε. Ψάχνουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, σήμερα μαζεύουμε ενδείξεις, είμαστε υποψιασμένοι και ανοίγουμε το κουλό μας όταν τα στοιχεία αυτά που έχουμε και τα γεγονότα τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε είναι αρκετά. Το να πούμε εμείς σε λαφρά την καρδία ότι ήρθε αυτός και αού και ξέρω εγώ, δεν είναι δουλειά μας αυτή. Ωραία. Δουλειά μας είναι όταν θα ανοίξουμε το στοματάκι μας να έχουμε να πούμε κάτι. Υπάρχουν τρία γεγονότα λοιπόν τα οποία δεν κολλάνε με αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Κουτσοκούμνης. Σήμερα Τετάρτη στις 7 εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ η πρωταθλήτρια ομάδα Βόλη για το Champions League παίζει με την Σκρα Μπελχάτοφ σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το Champions League και τα προκριματικά. Και την ίδια ώρα στις 7 στη Λιθουανία η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ παίζει με την Νεπτούνας για την ίδια ώρα παίζουμε. Ναι, την ίδια ώρα είναι. Πώς το καταφέραμε αυτό πάλι, πώς θα κάνουμε, δύο τηλεοράσεις, τι να κάνουμε. Τι θα, άλλο Βόλη είναι και ένα μπάσκετ, τι, εντάξει, και σε άλλες χώρες. Να πάω, η Νόβα το δείχνει. Η Νόβα δείχνει το μπάσκετ. Το... Ο ΤΕ έχει τα δικαιώματα για το Βόλη. Άρα θα πάω στο Βόλη και θα βλέπω Νόβα Go στο μπάσκετ. Για να τα δω και τα δύο. Συγκινητικός. Ε? Το προτείνεις για να το κάνουν και άλλοι φίλοι. Εγώ θα προτιμούσα να δεις το Βόλι, ας το μπάσκετ. Δηλαδή με μία κίνηση έχεις διαφημίσει τον αγώνα Βόλι, τον Nova Go, την ομάδα μπάσκετ, την προπόληση εισιτηρίων. Καλά ρε, αυτά... είσαι κόλκας φίλε, είσαι αυτά... ο πατέρας του μάρκετινγκ. Τα μαθαίνουν στο πρώτο μάθημα τώρα, τι λες. Ο πατέρας του μάρκετινγκ. Έτσι. Με μία πρόταση διαφήμισε 4-5 πράγματα. Ναι. Κυρίως όμως το... Με ποια το κάνεις το μάρκετινγκ. Καθηγήτρια. Δεν έκανα ποτέ, επειδή είμαι σαν το Θεόφιλο, λαϊκός μαρκετίστας. Αυτοδίδακτος. Αυτοδίδακτος. Ναι. Καλά, επειδή έχω δει να βγαίνουν και από σχολές, εντάξει, ναι. Γελάνε και τα πετραχίλια. Και όταν είναι πολλά τα λεφτά, το project μεγάλο ρε παιδί μου, σε λένε κάτι ότι είναι... Παπάγιες. Άντε μυρωδιάδες, το παίζετε και μαρκετίστες. Ποτέ δεν έχει γίνει δουλειά στο μάρκετινγκ με πολλά λεφτά. Ποτέ. Όχι, ρε. Στην ιστορία του μάρκετ. Μιλάμε τώρα για. Μόνο οι Αμερικάνοι είναι σε αυτά, φίλε. Μελέτα του Αμερικάνου θα σωθεί. Στη μουσική και στο μάρκετινγκ. Πουθενά άλλου. Μπειράτη, σήμερα είναι Τετάρτη. Αποκλειστικό χορηγό ημέρα. Μόνο στο ΠΑΟ 24 αυτό. Μόνο στο ΠΑΟ 24. Η είδηση τη ημέρα. Όλε οι βαρελίσχε μείον ένα ευρώ. Δηλαδή αγοράζει ένα βαρέλι. Ωραία. Ναι, ναι. Πόσο είναι το βαρέλι, Άκη? 50 κάτι ευρώ πάει. Όχι, 50. Είναι πόσα λίτρα. 30. Έχει και 20 άρι. Έχει 20 άρι, αλλά 30. Αγοράζεις 30 λίτρα και δίνεις... Κάνε τη διαίρεση τώρα σε εδώ, μάγκα. Μαρκετίστα. Αυτοδίδακτε. 60 μπύρες. 500 άρες. Ναι. Ήταν 500 άρες. 60 μπύρες. Βγάλε και 2-3 μπύρες είναι η φύρα. Ωραία, πες είναι 4 ευρώ η μπύρα. 4-6, 24. Ναι. Αλλά... 2-40, αλλά έχεις έκπτωση. Δίνεις 2-10. Ναι. Τζάμπα το παίρνει στο βαρέλι. Μείον ένα ευρώ. Ναι. Πόσες μπύρες έβγαλες εσύ? 60. 60. Μείον 60 ευρώ. Αν είναι μείον ένα ευρώ η μπύρα. Α, ναι, τζάμπα πράγμα, ρε. Πάμε να βαρέλι. Πιέσαι ένα βαρέλι. Γεμίστε την καζάνα. Ένα βαρέλι στο πιλάτι. Αυτό μου αρέσει που λες. Δύο γένους 17. Γεμίστε την καζάνα σας. Αυτό ναι, μου αρέσει που το λες. Είναι πολύ, αυτό είναι πολύ ποιητικό. Μα τον βλέπω και με επηρεάζει. Πώς το λένε. Οπότε επιχειρήσαμε να κάνουμε μαθηματικά την ώρα της εκπομπής. Ξεφτυλιστήκαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή σαν να μην έχεις βγάλει Δευτέρα Δημοτικού. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν θα τα κάνουμε εκτός αέρα από εδώ και πέρα και θα έρχομαστε έτοιμοι, κύριοι. Ρεγκίνα. Είδη υγιεινής, μπαταρίες, αξουάρ, μπάνιο, υδραυλικά είδη, τα πάντα σε επιλεγμένα καταστήματα με τη φίρμα και την εγγύηση της Ρεγκίνα. Και αναδομώ, η τεχνική εταιρεία
που εξειδικεύεται. Εντεριά, είπες, δε κουτσοκούμνη. Εταιρεία. Που εξειδικεύεται στι ανακοινήσει. Του φύγε λίγο. Τηλεφωνήστε 23-11-241-508 για να μάθετε πακέτα προσφορών για ανακαινήσει ολόκληρου σπιτιού ή του μπάνιου ή του παιδικού δωματίου ή τη κουζίνα. Όλα αυτά στην αναδομό έω 6 άτοκε δόσει. Θα δώσουμε δύο τοστιέρε του ΠΑΟΚ. Όχι δύο. Δεν μπορεί να δίνει χρυσό έτσι. Δεν μπορεί να δίνει χρυσό έτσι. Δεν είσαι ο Μίλα 4. Ωραία, χαλάρωσε λίγο. Μία θα δώσει. Γιατί? Και άλλη, μία αύριο. Η τοστιέρα, φίλε, αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ είναι το νούμερο ένα προϊόν, ωραία, στη Βόρεια Ελλάδα. Πέρασα εκεί από την μπουτίκ του κέντρου, ναι, και έχουν καμιά πέντε τετραγωνικά, πέντε μέτρα φάτσα βιτρίνα. Μόνο τοστιέρες και τέτοιο. Και φραπιέρες. Τα μανταλάκια τα είδες? Όχι, τι μανταλάκι ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχει. Τα είδες? Αλλά έδωσα την μαρκετίστικη. Τα είδες? Την μαρκετίστικη ιδέα στον αέρα. Μανταλάκια ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι να γίνουμε στα βράκια. Αντί να κρέμονται τα μπαλκόνια οι σημαίες, τα κρέμονται τα μανταλάκια. Όχι, δεν θα κρέμονται. Δεν τσο γλουάπι, ρε. Χάνει δύο γκολ ο Κλάους. Με τι θα κρεμάσουμε? Τον Κλάους. Τα ρούχα μας. Με τον Κλάους. Θα είναι μανταλάκια καρικατούρα. Με τα πρόσωπα του περιπτώσεων. Ναι, ναι. Δεν σε πιάνω. Είναι πολύ προχωρημένο. Είναι πολύ προχωρημένο μάρκετινγκ. Σωτήρι, πες τους, φίλε, τους μυρωδιάδες τώρα. Ήρθα να μου κάνουν μαθήματα μάρκετινγκ στον αέρα. Είναι δυνατόν. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ το στιέρα. Για αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Το πώς το είπε, το χρυσάφι. Εμείς είμαστε ικανοί, φίλε, να κάνουμε το στιέρα με εστία που θα την κατεβάζεις και δεν θα πετυχαίνει το τόστ. Δεν το πιάσε. Το πιάσα, ρε. Τόση αστοχία. Όχι, αυτή το στιέρα είναι πιο εύστοχη που δίνουμε. Ναι, το πετυχαίνει το δικέφαλο. Ανάλογα τι έχει πιει το βράδυ, βασικά. Αν θε να πάρει κανένα τόστ, μπα σου βγει ο δικέφαλο λίγο έξω δεξιά. Αλλά δεν έχει σημασία, παιδιά. FM γράφεται και ενώ άμα έχει πετύχει κανεί να κάνει τόστ στην τοστιέρα του ΠΑΟΚ και να μην έχουν βγει και τα δύο κεφάλια, να μα το δείξει. Εντάξει, είναι σαν το Κορεό. Δεν το έχουν τα παιδιά, εντάξει. Τα φιλιά μας στον Κύπριο με το ψι. Και την άλλη φορά και μας αποθέωσε. FM και ενώ πάω το στιέρα, επιστρέφουμε για να ακούσουμε μία από τις καλύτερες συνδέξεις των τελευταίων μηνών. Λοιπόν, είπαμε ότι θα κληρώσουμε μία από τις ωραίες τοστιέρες του ΠΑΟΚ. FM και ενώ πάω το στιέρα και αποστολή στο 545-26. Βάλε καμιά φωτογραφία. Τι θέλεις, μωρί, έλα εδώ, έλα εδώ μέσα. Εντάξει, είπε 6-7 λεπτά. Έλα να πάρεις την αύρα μας. Έλα εδώ. Την καλημέρα στην Ελένη την Μπούντο, η οποία έχει πάρει μια πολύ ωραία συνέντευξη από τον Δημήτρη Πέλκα. Έλα εδώ. Που βγάζει προσωπικότητα ο Πέλκας. Ναι. Μας ξάφνιασε ευχάριστα, Ελένη. Έτσι δεν είναι? Ελένη, μην ασχολείσαι με τον υγροτοπιό από εκεί. Πες μας για τη συνέντευξη του Πέλκα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να την ακούσουμε. Όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, προηγουμένως, νομίζω ότι ο Δημήτρης Πέλκας είναι στην πιο όρημη φάση του. Αν θέλεις, τον βοήθησε πολύ το γεγονός ότι έμεινε εκτός, ότι κάθισε και σκέφτηκε. Του γύρισε το μάτι. Προφανώς. Έβγαλε μία πικρία, έβγαλε ένα παράπονο. Νομίζω ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ακόμη και όταν γύρισε από την Πορτογαλία, είπε πολλά και ενδιαφέροντα για την κατάσταση στα ποδητήρια, για το πώς βιώνει ο ίδιος. Αν θες αυτή την παραγκόνιση από τον Ίβιτς, πόσο εύκολο είναι για τον Ίβιτς να διαχειρίζεται και να έχει ζεστούς τους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, είναι στα πιτς, και για τον ίδιο που προέρχεται από μια πολύ γεμάτη σεζόν. Mm-hmm. Υπήρξε δανεικός, γύρισε, ήταν βασικό και αναπόσπαστο μέλος της περσινής ομάδας και ξαφνικά νιώθει πιο παραγκονισμένος. Από την άλλη, η κατάσταση στον πάγκο είναι δύσκολη γιατί η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στο πρωτάθλημα με την διαφορά των 10 βαθμών. Η κατάσταση είναι δύσκολη και στο Europa League έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πώς την αντιλαμβάνεται αυτός, πώς την αντιλαμβάνονται οι ξένοι, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε και τις πολλές αλλαγές. Δεν γίνεται να έχει τόσο υψηλούς στόχους και να αλλάζει κάθε χρονιά 10-11 παίχτες. Δεν γίνεται κάθε φορά επανεκκίνηση. Δεν είναι 10-11, το είπα και χθες. Είναι 14. Είναι και 4 δανεικοί. Εντάξει. Δανεικός Περέρα και ο Κουλούρης. Είχαν μια εικόνα από ΠΑΟΚ, είχαν μια αίσθηση. Δεν ήθελα να προσαρμοστούν. Δεν πάβει να είναι 4 καινούργια άτομα στην ομάδα, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Τώρα τον Κουλούρη το βάζει νέο άτομο, νέο πρόσωπο. Σε σχέση με πέρσι είναι νέο πρόσωπο.
Νιώθει, καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν χρειάζεται και κάποια στιγμή είναι ένα πλάνο το οποίο πρέπει να στηριχθεί. Κάθε καλοκαίρι βάζουν τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα και κάθε Νοέμβριο, κάθε Οκτώβριο ξεκινάει μια νέα κρίση. Τι πήγε λάθος, γιατί το πλάνο δεν στηρίζεται όσο θα έπρεπε. Λέει ο Πέλκας. Του ζητήσαμε να μας πει έτσι ένα μήνυμα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, βγάζει έναν εκνευρισμό, μια δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην ομάδα, για την εικόνα της ομάδας. Και εκεί η έκφρασή του τα έλεγε όλα. Τι να τους πούμε, ρε παιδιά, ότι αν αυτοί θέλουν μία φορά το κύπελο, θέλουν μία φορά το πρωτάθλημα, εμείς το θέλουμε χίλιες μία. Τι να τους πούμε, να κάνουν υπομονή. Υπομονή. Βαρεθήκαμε και εμείς τη λέξη υπομονή. Ναι. Θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις για θέματα επικαιρότητας? Ο Κάτσε τι έχει πάθει? Τον κυνηγάνε από παντού? Τον Κάτσε το οποίο το στείλαμε σε μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις με εμάς και με τα στελέχη μας, να τον προσέξουν, να του δώσουν υπεραξία για να πουληθεί το καλοκαίρι. Τώρα μπορείς να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένας δανεισμός που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, γιατί με το που πήγε ήταν βασικός στην ομάδα. Κάπου στράβωσε το κλίμα από βασικός στην Βικτόρια Πιλιζέν, ξαφνικά μένει στον πάγκο, μένει εκτός αποστολής, ζητάει εξηγήσεις από τον Σλοβάκο προπονητή του. Προφανώς δεν παίρνει τις απαντήσεις που τον ικανοποιούν. Μεσολαβεί μία άδεια του Κάτσε, ο οποίος δεν είχε την οικογένειά του όλο το προηγούμενο διάστημα στην Τσεχία. Ήταν ένα θέμα με χαρτιά που έπρεπε να λύσει η σύζυγός του και το παιδί προκειμένου να ταξιδέψουν στην Τσεχία. Ζητά λοιπόν την άδεια να κατέβει στην Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να είναι τρίμερη άδεια. Έπρεπε να είναι το πρωί της Πέμπτης, γιατί έφυγε Δευτέρα βράδυ από εκεί στην προπόνηση. Υπήρχε μία καθυστέρηση στην πτήση του μέσω Κωνσταντινούπολης. Έφτασε το απόγευμα. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Από το πρωί έφτασε το απόγευμα. Πήγαινε μέσω Κωνσταντινούπολης. Αν θέλεις, δεν ενημέρωσε. Και ο άλλος κατηγορεί τους μαύρους. Ότι αργούν να επιστρέψουν. Η πτήση είχε καθυστέρηση. Α, η πτήση φταίει. Εντάξει, φέρει ευθύνη ο Κάτσε αυτό. Εντάξει. Γιατί έπρεπε να ενημερώσει την ομάδα σαφώς για την καθυστέρηση που είχε. Αν θέλεις, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Του πήραν πίσω το αυτοκίνητο το οποίο του είχαν δώσει για να μετακινείται να πηγαίνει στις προπονήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Είναι πολύ κακές οι σχέσεις με την διοίκηση της ομάδας. Έχει γίνει μια πρώτη επαφή του μάνατζερ του Νίκου Καγιούλη με τον Λούμπος Μίχελ, γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο παίκτης δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στην ομάδα της Τσεχίας. Μετά το Γενάρη, σωστά, το δεύτερο εξάμηνο στην ομάδα της Τσεχίας θα επιστρέψει. Εκεί το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται για το χειμώνα στις 8 Δεκεμβρίου. Αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί προπονείται με την δεύτερη ομάδα, είναι ένα πλαστικό γήπεδο. Έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, έτσι, γιατί μιλήσαμε μαζί του τα πόδια του, όπως λέει και ο ίδιος. Οπότε θέλει να επιστρέψει πιο άμεσα, να προπονηθεί, να πάρει έναν γυμναστή προσωπικό και από εκεί και πέρα να δει τι θα γίνει από τον Ιανουάριο. Αν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, εφόσον ο Λούμπος Μίχελ συνεννοηθεί, συζητήσει το θέμα του με τον Βλάνταν Ίβιτς και ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανάψει το πράσινο φως για να επιστρέψει και να ενταχθεί στην ομάδα, αν νιώσουν την ανάγκη ότι θέλουν να γυρίσει πίσω για να βοηθήσει ή να βρει κάποια άλλη ομάδα προκειμένου να συνεχίσει το δανεισμό του, να πάρει παιχνίδια και το καλοκαίρι να έρθει ξανά στην Τούμπα. Ο Άκης είναι υπέρ της επιστροφής για να αγωνιστεί ο Κάτσε. Δεν το συζητά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αριθμητικά χρειάζεται. Αριθμητικά. Και τώρα τι να πει ο προπονητής, αν κάνει ο Κάτσε ή δεν κάνει. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι η καλύτερη μου. Εγώ τον ήθελα με προσωπική, με πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ πίσω τον Κάτσε. Όχι τώρα που προέκυψε αυτή. Όταν ένας δανεισμός δεν έχει αυτό που το αποτέλεσμα που πρέπει, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να παρέμβει για να πει τον παίκτη έλα πίσω και βλέπουμε. Άνα μπράβο. Έλα πίσω και μέχρι το Γενάρη θα δούμε αν θα πας αλλού ή αν θα παίξει με εμάς. Παντού γίνονται στραβές. Με την πρώτη στραβή τώρα τελειώνει μια συμφωνία. Θα γίνει μια προσπάθεια μήπως τα ξαναβρούν και αν δεν τα ξαναβρούν. Εντάξει, αν υποβιβάζεις στην δεύτερη ομάδα, δεν σου λέγω να μένεις εκτός αποστολής για 2-3 παιχνίδια. Ναι, και το έχεις στη β' ομάδα. Επειδή άργησε σε μια πτήση να γυρίσει. Σε παρακαλώ. Είναι αθέτηση συμφωνίας. Τι μας έλεγε στη Τυφλίδα. Ποιος? Με τις β' ομάδες. Ότι δεν θέλω β' ομάδα και ότι έχω φίλους και δεξιά-αριστερά να πάνε παίκτες. Θα θυμίσω ξανά. Δεν αντιλαμβάνομαι το... καλά, για καλά. Ποιον, με ποιον... Έτοιμος είμαι, να ξέρεις. Για τον κύριο Μιχέλ. Ναι, ναι. Έχει την εμπειρία και την προϋπηρεσία, νομίζω ξέρει τι κάνει. Ποιος έχει προϋπηρεσία, ρε. Δεν έχει. Δεν έχει, Δημήτρη. Γιατί τα είπες αυτό το καλοκαίρι? Το είπα το καλοκαίρι. Όταν αναλάμβανε. Τα είπα το καλοκαίρι. Ναι. Και τα είπες το καλοκαίρι. Όλοι τα είπαμε το καλοκαίρι. Είμαστε τα λεμενάκηδες. Λοιπόν, Ελένη, έχει κάτι άλλο πριν να ακούσουμε τον Μπέλκα? Οπότε το μέλλον θα εξαρτηθεί από τη... Σάχοφ την κόλλευα, για πες μας. Καλό ήταν. Τα περιέγραψε. Έγινε μια πλαγιοκόψη τα αριστερά. Την σταματάει ο Ζωζούλια.
Ετοιμάζεται να σουτάρει. Γίνεται μια ψιλοκόντρα, την ξαναβρίσκει μπροστά του Ζουζούλια και μπαίνει αυτός, πετάγεται κατά τύχη και τη βάζει μέσα. Γιατί... Είδες, ήταν, μυρίστηκε και τον γκολ. Γιατί όπως γιατί δήλωσε με τον Ζουζούλια, γνωρίζονται πολύ καλά από την Νύπρο, έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ αυτό καλά. Δήλωσε. Υπάρχουν και δηλώσεις του πώς ένιωσε για τον για το γκολ. Μήπως είπε κιόλας έκλεισε για το 16. Σε ποιον τομέα έχει βελτιωθεί περισσότερο. Δεν τα διαβάσετε αυτά. Μέσα στο ΠΟΑΚ 24 βλέπω. Συγχαρητήρια. Να μπούμε να το διαβάσουμε. Κάτσε να δώσουμε ένα κλικ. Σε ποιον τομέα έχει βελτιωθεί περισσότερο. Πώς να το διαβάσουμε, ρε φίλε. Πρέπει να έχει βελτιωθεί σε κάποιον τομέα. Στα ουκρανικά, το ποιο τομέα έχει βελτιωθεί. Τώρα κι εσύ. Πώς έκανες αυτό, το ένιωσα υπέροχα. Ωραίο τίτλο έβαλες, Ελένη. Ένιωσα υπέροχα. Ναι, ναι, είναι πολύ πρωτότυπος. Πώς αισθάνθηκες για τον γκολ που έβαλες. Ένιωσα υπέροχα. Ναι, αυτό κλασικά είναι η αδυναμία της γυναίκας ρεπόρτερ. Ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει πώς ένιωσε. Πού βελτιώθηκα περισσότερο. Βέβαια. Εκεί βελτιώθηκα. Κάτσε να δούμε. Εσύ κάνεις επίκληση στο συναίσθημα. Εμείς είμαστε αγοράκια, δεν μας αρέσει το συναίσθημα. Ο Γιώργος Μήνος της Ουκρανίας την έκανε την ερώτηση αυτή. Ο Χατζηγεωργίου. Αρχίσουν οι απαντήσεις στην ομάδα μας και στο Facebook. Προσπαθούν οι φίλοι να βρουν τι απάντησε. Πρώτος φίλος στην ταχύτητα. Γράφει. Ωραία, λοιπόν. Άλλη πιθανή απάντηση. Ας απαντηθεί στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, τώρα τα μαθήματα που κάνουμε στον αέρα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει το συναίσθημα. Ωραία. Είμαστε αγοράκια. Ότι ο άνθρωπος πήρε ψυχολογία. Ναι. Γιατί δεν τον έβλεπες πεσμένο εδώ πέρα. Πήρε ψυχολογία. Πρώτη συμμετοχή εδώ, γεμάτη. Εδώ έπεσε. Το ένιωσε υπέροχα. Η αγάπη μου δεν έχει σκεφτεί ποτέ. Που βλέπω παπά στον δρόμο και τον μακελώσω. Και χιλιάδων άλλων. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να δώσαν τα ρούχα, το σπίτι, τα παπούτσια του Σάμπο τίποτα. Δηλαδή δεν έχει πάρει το Σάμπο τίποτα. Έλα, κλεισερδούρα γίνεσαι. Το ψάξαμε πριν με την Ελένη. Τι κάνει ο Σάμπο. Έχει σπάσει τα κοντέρ στο Ισραήλ. Δηλαδή... Λοιπόν, παίζει ως μέσος σε αντίθεση με την εθνική που τον βάλανε δεξί μπακ. Ναι. Ωραία, και έχει παίξει 6 παιχνίδια τα οποία είναι κουτσουρεμένα και έχει 0 γκολ, 0 ασίστ. Ο Σάμπο. Το ότι παίζει είναι θετικό όμως. Εντάξει. Ναι, στα 15 τη διαγωνιστική έχουν εκεί στο Ισραήλ. Ωραία. Ρε το Σταύρο. Όντως το ένιωσα υπέροχα. Ναι. Είναι η απάντηση που πρέπει να δίνει ο άντρας όταν το ρωτάει η γυναίκα, σου άρεσε αγάπη μου. Ναι, ένιωσα υπέροχα. Ένιωσα υπέροχα. Σαν το χθεσινό του Ντάντε δεν έχει ξαναγίνει νομίζω. Τι. Δηλαδή, που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Α, ναι, το ναι, 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 έχει το ρεκόρ. Ναι. Ναι. Έχει το ρεκόρ. Και θέμα νέα μεσύμβρια. Τι είναι αυτό. Απόλυτες αφήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδη. Ότι θα πέσουν φράγκα. Μάλιστα. Πού το είπε αυτό, Ελένη? Στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ωραία φωτογραφία. Γεια. Yeah. Α, έχετε το, έχεις αφιέρωμα γενικώς. Πήγε εκεί και έβγαλε 10 θέματα, έτσι κάνει ο ρεπόρτερ. Είναι ήταν... το πλάνο το πανοραμικό από χθες που πήγαμε στην νέα μεσήμβρια στη Media Day και ξαναγηθήκαμε εκεί στους χώρους. Πώς προέκυψε. Αυτό είναι που προϋπήρχε, έτσι δεν είναι? Αυτό. Ναι. Και το πίσω είναι το καινούριο. Το πίσω είναι το καινούριο. Και όλος ο χώρος που επεκτάθηκε με έβαλαν το... και φωτοβολταϊκά. Όχι, δεν είναι. Ναι, να οικονομήσουν τώρα. Άρα, απλά τέτοια είναι αυτά. Ναι, ναι. Ηλιακή. Απλή ηλιακή. Και ήθελε ωραία. Πολύ ζωστό. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Από την αρχή. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, καταρχήν που βγαίνει όλο αυτό το διάστημα, προέρχεσαι από μια αρκετά ασυμμάτιο ζώνη, τα πράγματα δεν έχουν αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο. Για αυτό να θέλω να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε. Προσπαθώ να δουλεύω, να γίνω καλύτερος. Περιμένω την ευκαιρία μου, τρέπει και για το σώμα και όλα φέτος. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ έτοιμος, γιατί όταν δεν αγωνίζει είναι πιο δύσκολο το κομμάτι αυτό. Και όταν μου δώσει ευκαιρία πιστεύω να είμαι ξανά όσο πρέπει να είμαι. Δημήτρη, πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να κρατά τις ισορροπίες μέσα στα ποδοσφαιρικά και αν θέλεις όλους τους ποδοσφαιριστές, ακόμη και αυτούς που παίζουν, που δεν παίζουν, στενούς, ευχαριστημένους, άμα θέλεις φορωμένους όταν έρθει η ευκαιρία τους να αρπάξουν. Εντάξει, είναι ένα πιστεύω πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν ξέρω πώς μπορεί ο κάθε πολίτης να το στηρίξει αυτό. Το θέμα είναι το προσπαθούν από εκεί πέρα, το πώς αντιλαμβάνεται και το πώς μπορώ να το ξεπεράσω. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι και πώς το έχεις συζητήσει με τον Πλατανίδη. Τέλειο, και βοηθά, πέφτουμε τώρα. Εντάξει, άμα ρωτήσω πώς το συζητήσει, σίγουρα νιώθω δυσμένο. Όπως είπα και πριν, περιμένω την ευκαιρία μου. Δουλεύω καθημερινά, προσπαθώ να γίνω καλύτερος και
πλέον από τις αναγκές της παιδιάς ένιωσα πολύ πέτος, γιατί είχα πολλά παιχνίδια πέτος. Και χρειάζεται να κάνω παιχνίδια για να δείξω ότι όντως είναι πολύ πιο έτοιμος από ό,τι είναι να πέσω. Όχι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Δεν το τσεκάραμε και νωρίτερα. Εδώ απαντούσε στην τελευταία αυτή η ερώτηση. Το να γίνεται κάθε καλοκαίρι μια νέα αρχή δεν είναι σωστό. Πολύ σωστή απάντηση. Είναι το ένα μεγάλο μυστικό που απαντάει γιατί αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, τώρα έγινε αυτό που έγινε, αλλά πρέπει να στηριχθεί αυτό το πλάνο. Να μην έρθει το επόμενο καλοκαίρι και να λέμε ξανά τα ίδια. Ή να κάνουμε ξανά τα ίδια. Ξανά 10 παίκτες, ξανά αλλαγές. Ξεκίνησε κάτι αυτό το καλοκαίρι, πρέπει να το συνεχίσουν, να το στηρίξουν για ένα, για δύο, για τρία χρόνια και μετά θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Το να ξεκινήσεις και να περιμένεις σε τρεις μήνες αποτελέσματα και πάλι προχωράς από μια νέα ομάδα, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά και δεν πρόκειται να φανεί και κάτι. Αυτά με τις δηλώσεις, ακούσαμε ένα κομμάτι γιατί δεν είναι και τόσο καλό το ηχητικό αποτέλεσμα. Μία η ώρα φτάνει, δεν έχει αλλάξει κάτι με τις προσπάθειες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αν προκύψει νέα ΚΕΔ, αν τελειώσει αυτό το θέμα ακόμα και σήμερα, Τετάρτη, μπορεί αύριο, επειδή δείχνουν να βιάζονται, να ορίσουν διαιτές και να έχουμε και πάλι σέντρα. Από την ΕΠΟ διαρρέεται ότι συνεχίζεται προσπάθεια για να συγκροτηθεί η νέα Επιτροπή Διαιτησίας. Μόνο ο Κοτσοκούμνης ασχολείται με το συγκεκριμένο. Ψάχνει να βρει πρόσωπα κοινής αποδοχής. Διαρρέεται από την ΕΠΟ ότι όλη αυτή η βιασύνη για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι μέσω της FIFA, ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία πιέζει εδώ τον εκπρόσωπό της να έχουμε ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τρέξουν παράλληλα. Αυτό βγαίνει από την ΕΠΟ. Και δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε ότι να περιμένουμε το πόρισμα, να δούμε το σπίτι του Μπίκα κτλ. Το αναιρεί η ίδια η FIFA. Δημήτρη, ήταν λίγο άστοχο. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της FIFA και της UEFA. Της UEFA βασικά. Δεν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στα αναπτυγμένα, που να έχει τέτοιο θέμα. Που να έχει διακοπεί δύο φορές, που να υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές διώξεις, που να έχει καεί σπίτι η αρχιδιετή, να έχει γίνει επίθεση, να έχουν παραιτηθεί τόσες επιτροπές. Είμαστε ο περίγελος. Δηλαδή, αν μαθαίναμε ότι αυτά γίνονται στην Τσεχία, θα λέγαμε τι είναι αυτή η Ούγγανη, ρε. Υπάρχει βέβαια ενδεχόμενο να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα και να είμαστε εκ νέου δύο φορές περίγελος. Αυτό λέω. Ό,τι συμβεί. Μα αυτό λέω. Επόμενη φορά δεν υπάρχει. Είναι η τελευταία ζαριά αυτή. Ναι. Και επίσης από την ΕΠΟ βγαίνει ότι δεν θα προχωρήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει το μέτρο των ξένων διαιτητών. Αυτά μέχρι τώρα το τρέχουν. Το πάμε από χθες το μεσημέρι ότι το τρέχουν, βιάζονται, θέλουν να ξεκινήσουν. Όπως βλέπετε, δεξιά-αριστερά υπάρχουν αντιδράσεις. Από τον ΠΑΟΚ δεν λένε κάτι, έτσι. Δεν είναι σε μια στάση αναμονής. Ο ΠΑΟΚ λίγο εκνευρίστηκε χθες με τους μικρομεσαίους, τους 12, οι οποίοι στην προσπάθειά τους κάτι να βγάλουν, να δείξουν ότι είναι απέναντι στους μεγάλους, τους έβαλαν όλους στον ίδιο κουβάκι και είπαν ότι θέλετε να μας μειώσετε τα έσοδα. Οι 12. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τα πάντα για να αυξήσουν τα έσοδα τους. Τα παράδειγμα του στον Παναθηναϊκό και κατ' επέκταση στον Ολυμπιακό που βρήκε πάτημα από τον Παναθηναϊκό και την έκανε. Ναι. Νομίζω ότι και εκείνοι το ξέρουν και έπρεπε να το διαχωρίσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο τι έχει συμβεί και ποιος τελικά δεν ήθελε να τηρήσει τα όσα είχαν συμφωνηθεί.
το ξέρουν καλά οι 12, αλλά για τις εντυπώσεις και αυτοί, έβγαλαν μια ανακοίνωση χθες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έσοδά τους. Λοιπόν, εκεί είναι η κατάσταση. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ακόμα και αν παίξει δεν έχει προβλήματα. Όλοι είναι διαθέσιμοι. Και ο Τζαβέλας και ο Κάμπος, ο Λέοβατς, ο Σάχοφ. Ο Λέοβατς, πόσο λες να κοστολογείται τώρα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα? Γιατί γράφεται στην Κροατία ότι το σκέφτεται η Δυναμό, θα μπορούσε να είναι μια λύση. Και επειδή στον ΠΑΟΚ όλοι πολλούν το, όπως λένε, πόσα λεφτά λες να δέχονταν, να έκαναν μια πρόταση αποδεκτή? 300 χιλιάρικα. Άντε ρε, αστείο. 300 χιλιάρικα. Τον πήρε ένα 200-300 χιλιάρικα. Παίχτη που ήρθε από το πουθενά και είναι, επέστρεψε στην εθνική του, έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, παίζει στον ΠΑΟΚ συνέχεια. Είναι 28 χρονών. Ναι, μην τον υποτιμάς, επειδή δεν τον κυνηγάς ακατάπαυστα. Άκου Μίτσο, εγώ τα μιλάω για αγορά. Επειδή το μάρκετινγκ το έχω, όπως καταλάβαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής, μην μου λες εμένα αυτό, τώρα. Ναι, όντως. Ωραία, θα σου πω εγώ. Ένα 200 τον πήρες, μειώθηκε για αυτό. Το ότι αγοράστηκε ένα 200, μην με χαζεύεις τώρα. Λόγω τον Μανόπουλο πώς το προτείνα στην Ξάνθη. Αλλά άστο αυτό. Πήγες στο ένα τέταρτο. Άστο αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αριστερόμπακ 28 χρονών με 450 χιλιάρικα συμβόλαιο. Το 28 είναι άσχημο. Ναι, αγόρι μου, δεν είναι όμως. Δεν είναι και 22. Ωραία. 28 χρονών, 450 χιλιάρικα συμβόλαιο, αν πάρεις και 300, μια χαρά είσαι. Βάλτα κάτω. Γιατί θα υπογράψει τριετές. Η ομάδα που θα τον πάρει δεν θα κάνει 1-3 επί 4-50 συμφόρο, ανάλογα τη χώρα που θα πάρει, συν 3 εκατοσταρικάκια. Μια χαρά. Είναι 2 εκατομμύρια. Υπερβολικό σε βρίσκω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις την αγορά. Αμέσως γράφει 750 χιλιάρικα. Τι? 750 χιλιάρικα. Ποιος είναι? Πώληση. Ποιος το λέει αυτό? Όχι, ένας φίλος που γράφει εδώ στο μήνυμα ότι είναι μια λογική τιμή. Παιδιά, δεν θα δώσει ομάδα. Καμία δεν θα δώσει. Τώρα να είστε ρεαλιστές στο μήνυμα. Να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ στα βάζω όλα μέσα. Μπορεί να ζητήσει 7 εκατοστάρια και να τα βρει στα 4. Ναι, χοντρά. Γιατί εγώ πάντα υπολογίζω και το συμβόλαιο. Και ένα παίκτη δεν θα φύγει από μια ομάδα. Έχει άλλα 2 χρόνια. Ναι. 2,5, ναι. Αυτή που τρέχει και άλλα 2 χρόνια. Ναι. Και παίρνει τόσα λεφτά. Θα φύγει να πάει να παίξει με λιγότερα. Οπότε, αφού δεν θα παίξει με λιγότερα, θα παίξει με τα ίδια, αλλά θα πει κάτσε ρε φίλε, θα του δίνω τόσα λεφτά. Συντήσω και σε ένα 7 εκατοστάρικα, με τίποτα. Το τι έκανε ο ΠΑΟΚ τότε, είχε άλλη προσδοκία ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό και το έκανε. Δεν είχε άλλη τώρα προσδοκία. Τα δεδομένα είναι άλλα. Γιατί μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί. Τέλος πάντων, οι αγορές που έγιναν πέρσι, να μην τι άλλο, έχουν μια δόση καχυποψίας. Όλες. Πήρε ένα εκατομμύριο το Τζίμιρο. Θα τον δώσει επί 3. Το δούμε. Λογικά. Περίμενε. Λογικά. Για μένα ο Τσίμιο μέχρι 1,5 εκατομμύριο φτάνει. Λέει ο Μελισσανίδης του Λίμπερο. Για μένα ρε φίλε μέχρι 1,5 εκατομμύριο φτάνει. Δεν είναι 6, δεν είναι 8. Πάρ' τον, εσύ να τον κάνεις, να δούμε τι τον κάνεις. Δεν είναι 6, τι, η θέση. Ναι αγόρι μου, δεν είναι ούτε 6 ούτε 8. Στον ΠΑΟΚ. Τα στοιχεία του ρε Μίτσο, ας τον ΠΑΟΚ. Τα στοιχεία του. 300 να μας δώσουν ή και να τα τους δώσουμε. Του. Τα νούμερα του. Ναι. Μια χαρά είναι. Playmaker είναι. Ποια είναι τα νούμερα του και του Τσίμιρο και παίζουν ποια είναι του Λέοβατς για να τον πουλήσει. Και καλά του πήκε εδώ. Πόσε assist, πόσα γκολ έχει. Μια χαρά κουβαλάει την μπάλα. Την προωθεί. Πού την πάει. Όπου του πει την πάει. Υστερεί λίγο στην τελική ενέργεια. Τι εκεί είναι η διαφορά όμως, εκεί είναι τα λεφτά. Υστερεί λίγο στο τζαρτζάρισμα, λίγο στην επιθετική άμυνα. Εντάξει. Τους έχει απαξίωσει όλους. Πάντως, πραγματικά καταλαβαίνουμε μέσα από το ρεπορτάζ ότι θα το συζητούσε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα είχε, επειδή είναι ο βασικός του αριστερός μπακ, θα το είχε και πρόβλημα. Έτσι βγαίνει. Αυτό που βγαίνει επίσης δεν είναι για τους δύο αυτούς, είναι για τον Ροντρίγκες. Και εσύ πες μου ότι αυτό το πράγμα είναι τυχαίο, το γεγονός ότι τρεις παίχτες αυτοί ήρθαν επί Άρνεσεν. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Δίνουμε την τοστιέρα του ΠΑΟΚ. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. FM κενό, ΠΑΟΚ τοστιέρα. Την καλημέρα μας στο 317, στο φίλο το Χαράλαμπο, στον φίλο το Νίκο. Άλλος φίλος κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές για προϊόντα του ΠΑΟΚ. Κάτι για γραμματώσιμα γράφει.
κάτι για αυτά. Δεν είναι, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν είναι κατάλληλε. Με στραβό φίλτρο για του στραβοστόμιδε. Δηλαδή, δε φίλε, είσαι χιλιόμετρα από τα μαρκετίστικα. Ναι, ξεπέρασε εδώ και τον. Ναι. Αισθάνομαι λίγο. Έτσι. Μετά από αυτό, διακοπή στην εκπομπή για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα και με ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλι. Στη δεύτερη ώρα. Πάμε να βρούμε χορηγού να πούμε. Μέρα εκείνα τα είδη υγιεινή, τα κορυφαία. Τα βρίσκεται μόνο σε πλέγμενα καταστήματα. Με αναδομό που σας βοηθά τώρα που έχετε και Χριστούγεννα και είναι ωραίο να είσαι σε ένα όμορφο σπίτι να ανακαινήσετε και το παιδικό δωμάτιο και την κουζίνα και το μπάνιο σας πάρα πολύ οικονομικά. Τηλεφωνήστε στο 2311-241-508 ή μπείτε στο αναδομό pavlaanakenise.gr και θα τα βρείτε όλα από την αναδομό. Και πειρατή, το κορυφαίο Beer and Rock Bar ανατολικά στην Δύο Γένους. Σήμερα, Τετάρτη, όλες οι βαρελίσχες μπύρες μείον 1 ευρώ. Κορυφαία προσφορά και χθες και Δευτέρα και την Πέμπτη και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τα Σαββατοκύριακα, κάτι διαφορετικό κάθε μέρα στον πειρατή. Λοιπόν, εκεί καταλήγουμε στα ποδοσφαιρικά. Φτάνει με τις πολλές αλλαγές. Δεν βγαίνει άκρη, δεν γίνεται. Τι εννοείς? Δεν γίνεται. Τις πολλές αλλαγές των παιχτών που δεν υπάρχει κάποιος κορμός. Δεν μπορούν να μπουν στόχοι. Φεύγουν, έρχονται παίχτες. Είναι υπερβολικό να βάζεις στόχους όταν αλλάζεις κάθε χρόνο 10 παίχτες. Πριν 10 λεπτά δεν λέγαμε για το ενδεχόμενο να φύγει ο Λέοβατς ή ο Ροντρίγκες. Γιατί έτσι θα γίνει δουλειά. Γιατί είναι περσινές μεταγραφές. Είναι το Άρνεσεν. Δεν είναι φετινές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Τελείωσε. Πρέπει να μπαίνει ένα πλαφόν και να συνέχεια. Λέει μέχρι τρεις παίχτες πρέπει να φύγουν. Δεν μέχρι τέσσερις, μέχρι πέντε. Πείτε εσείς ένα νούμερο. Αλλά δεν μπορεί να φεύγουν 10 παίχτες και να έχουν άλλοι 10. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ πέρσι πλήρωσε τους πολλούς τραυματισμούς του και φέτος πληρώνει το εκτεταμένο τέτοιο rotation. Τι rotation είναι, την εκτεταμένη αλλαγή στο ρόστερ. Ξυλώθηκε. Ξυλώθηκε η κατάσταση και είμαστε πάλι στο 0. Είναι η πρώτη χρονιά τριετούς πλάνου. Γελάνε τα πλάνα όλου του κόσμου. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν πρέπει να φύγουν στελέχη μας. Παίχτες που έχουν τετραετή συμβόλαια και είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος χρόνος. Είναι δυνατόν να φεύγουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Για το Γλύκο δεν είπαμε βέβαια. Αν και έχει υποθεί αρκετές φορές και το προηγούμενο διάστημα ότι θα υπογραφεί συμβόλαιο, θα υπογραφεί συμφωνία. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν πως πάει προς μια πολύ λογική πορεία η καριέρα του Γλύκου. Στην καλύτερη δηλαδή, ηλικία για τον φύλακα. Δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια με λάθη, με θυσίες, με σκαμπανεβάσματα, με επιλογές που τον καβάλισαν και τελικά τους καβάλισε αυτό στο τέλος. Με πολλά και διάφορα προβληματάκια. Έφαγε όλα τα... Δεν τη λέω ότι... Κατά, μάλιστα. Λέγω. Πολύ ωραία. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουμε, για να συμπληρωνόμαστε, Δημήτρη μου. Ναι. Έτσι γίνεται με τους τροματοφυλακές όμως. Έτσι γίνεται, δηλαδή θυσιάζεις κάποια πράγματα μερικά χρόνια και κάποια στιγμή λογικά ανταμείβεσαι. Ο Νικοπολίδης στην ηλικία του Γλύκου έγινε. Αυτό σου λέω. Το Νικοπολίδη το θυμάστε. Το Χαλκιά τον θυμάστε. Τι υπομονή κάνανε οι ομάδες μέχρι να φτάσει. Έγινε. Ναι. Πώς? Άργησε και λίγο το παιδί. Στην ηλικία σου άρχισε να παίζει. Καλά. Άργησε το λίγο το παιδί. Είναι σε πολύ ρώτα καλή... τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή τι υπομονή κάνανε. Εγώ έχω μια φοβία. Ναι. Όταν μιλάμε καλά για τερματοφύλακες, ναι, και το πλατιάζουμε. Δεν θα έχει πρωτάθλημα. Και το κουράζουμε. άμα καταλάβουμε ότι θα έχει, το κόβουμε. Το κόβουμε, ναι. Ναι. Ωραία. Αλλά... Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα συνάδελφο που τον είχε βάλει μπροστά από ένα τρένο, τον Φερναντέζ. Κάτσε, περίμενε. Πες αυτό να σου πω εγώ άλλο. Με τίτλο «Σταματάει και τρένα» και το χέρι απλωμένο έτσι. Και μετά παίζατε με τη Λάρισα. Όχι. Στον Ιωνικό. Στην νίκη 4-0. Λοιπόν, άκου. Εσύ λες αυτό το περιστατικό. Την ίδια περίοδο ο Φερνάντες κάνει εκείνη τη ματσάρα που μετέδιδες εσύ στην Ουκρανία. Πού έγινε, ρε? Στο Metalurg. Στο Metalurg. Λοιπόν. Και την επόμενη μέρα στον Αγγελιοφόρο είμαστε και παίρνει συνέντευξη ο Παυλίδης ο Χρήστος από τον Φερνάντες και τον βάζει. Ή, πρόσεχε τώρα, το έχω μπερδεμένο. Ή σε μία πινακίδα stop που έχει ο οδηγός που λέει stop ότι του σταμάτησε όλους. Ή να κατεβάζει ρολά από ψιλικατζίδικο. Και την επόμενη Κυριακή είναι έκλεισε το ΠΑΟΚ Λάρισα. Είναι το ΠΑΟΚ Λάρισα 1-3, ρε. Στο καπάκι, δηλαδή. Ένα. Όχι, ρε, τι λες, που χάσαμε 1-3. Ρε, Σωτήρη.
Ποντάρο στο Νάκη. Ποντάρο στο Νάκη. 2-2 με αυτογκόλ. Με ένα αυτογκόλ πρέπει να υπήρχε. Περίμενε. Το 2007 ποιον είχαμε τερματοφύλακα. Στο 1-3. Τότε ήταν, ρε. Ναι. 2005-2006. Είναι και απόλυτος. Θύμωσε κιόλας. Ναι, ρε, δεν μπορείς να το κάνεις. Στατιστικά δεν υπάρχει. Θα ασκήσει τα διπλώματά του. Πώς θα γίνει τώρα. Καλά, ρε, σου είπα εγώ, μην ανακατεύεσαι. Α, να μην υπάρχουν εντάσεις. Μην επιμένεις, ρε, σου είπα. Υπάρχουν εντάσεις. Τελείωσε. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι ο επίσημος στατιστικολόγος της εκπομπής. Αλλά θα πρέπει να πάρεις και μικρόφωνο. Οι μαγκές τώρα χωρίς μικρόφωνο. Τι. Κάτσε, περίμενε, θα το δούμε. Μπορεί να έχει δίκιο. Όχι, όχι, πάρε μικρόφωνο. Ναι. Εγώ θυμάμαι. Έχει τον πανηγυρισμό, ρε φίλε. Δεν λέει ότι ποιος είναι τον κόλλο. Έχει τον πανηγυρισμό, πώς πανηγύρισε. Περίμενε. Προχωρήστε, προχωρήστε. Πάμε δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα να ξύγουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε στον Κολόσο. Το στέκι του Πενιρλή. Με πάρα πολλές προσφορές. Έχει ξεκινήσει ήδη και το delivery. 23-10-9-11-110. Με κάθε πίτσα μαμούθ και μια μεγάλη πέψη. Και με δύο Πενιρλή, αν παραγγείλετε άλλο ένα της αρεσκίας σας. Με Ρέμβη. Όχι αυτό. Στο τέλος της πλαστήρα εκεί στην περιοχή της Ρέμβης, όπου σήμερα τα κοκτέιλ είναι ένα συν ένα και οι μουσικές είναι ξένες όπως κάθε μέρα, με πολύ ωραίες, με πολύ ωραία συνοδευτικά και με φαγητό ακόμα αν θέλετε να φάτε. Αν θέλετε να κλείσετε ένα τραπέζι, η Ρέμβη είναι το 2-3-10-4-33-100 και σας περιμένει. Και κάθε Παρασκευή, να ξέρετε, ετοιμαστείτε, έχει μπουζούκια, Χρήστος Ανδριανός, Βασίλης Αραμπατζής και Βάγια Λάμπρου στο κεντρικό πρόγραμμα. Έχουμε κανέναν άλλον? Τα είπατε τα άλλα. Της Παρασκευής. Πάμε στο πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας, σε Γιάννη Παρασκευαΐδη, για τον αγώνα βόλεϊ. Χθες μιλήσαμε με τον Θάνο Τερζή και μας στην ερώτηση αν η Σκρά είναι περίπου στο επίπεδο του Ολυμπιακού, απάντησε πολύ πολύ γρήγορα και είπε όχι βέβαια, είναι πολύ καλύτερη ομάδα, για να μας βάλει στο κλίμα του σημερινού αγώνα στις 7. Στο κλειστό του ΠΑΟΚ, κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί και να ήταν το μάτς της χρονιάς. Έτσι το περίμενε ο ΠΑΟΚ πριν κανένα δίμηνο. Για να πει ο Μίλους δεν είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό έγιναν πολλές κινήσεις, μεταγραφές, όνειρα. Αλλά... Θα σου πω, άμα περάσουμε, ξέρεις ότι πρέπει να βάλουμε κάτι μηχανήματα ειδικά, τα οποία κοστίζουν 70.000. Τι μηχανήματα? Που ελέγχουν τις... πώς θα λένε? Τις μπάλες. Που ελέγχουν τις, πώς το λένε, αυτά τα που έχουν τα, που ζητάει όλος από τον μπάνκο. Γιατί τα περσινά, πέρσι δεν είχαμε πέρσι, όχι. Φέτος είναι, είναι βασική προϋπόθεση. Είναι Γιάννη, Γιάννης Παρασκευαΐδης μαζί μας. Γιάννη. Ναι. Πώς τα λένε και ένα μηχανήματα, ρε, που βάζουν και τσεκάρουν αν ήταν μέσα ή μπάλα ή έξω οι διαιτητές? Α, το instant replay. Instant replay, 70.000 και κάνουν αυτά. Καλά θα ήταν. Είναι τα πρώτα σημάδια του Αλτσχάιμερ. Θα το αφήσει καμιά πενταετία, θα πάει καλά και μετά του ξανάρθει. Μετά τα 50 δεν θα θυμάται. Το Αλτσχάιμερ τουλάχιστον ξεχάσαμε και πότε πήραμε ποτάσμα τελευταία φορά. Γιάννη, ένα συνάδελφο χθε μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει σετ σήμερα θα πρέπει να πανηγυρίζει. Συμφωνεί μαζί του? Συμφωνώ απόλυτα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που για να πάρει ο ΠΑΟΚ σετ πρέπει να κάνει όχι απλά υπέρβαση. Πρέπει όλοι οι παίκτες που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι στο παρκέ, στο τάλαφλεξ, όπως προτιμάει κανένας. Ναι. Να είναι, να πιάσουν στο πικ της απόδοσής τους. Δηλαδή, να τα ίδια λέγατε και πριν το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αλλά σας διέψευσε η ομάδα του Καλμαζίδη. Ναι, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ναι, θα παίρνει όμως δύο σετ. Ήταν θα μια ανάσα. Αδικήθηκε κιόλας και στις δύο φάσεις και μάλιστα, επειδή το αναφέρεις Δημήτρη, στο 30-30 που δόθηκε λάθος σε θέσεις στους παίχτες του ΠΑΟΚ, ναι, η δικαιολογία που πέρασε από έξω γενικά από όλους τους δημοσιογράφους, από όλα τα site που ασχολούνται με το βόλεϊ, είναι ότι είναι σωστή απόφαση, γιατί λένε ότι ο συγκεκριμένος ρέφερι είναι αλάθος ως πάντα. Τώρα βέβαια αυτό πώς ναι, οι ειδικοί μετά βλέποντας το replay και στον ΠΑΟΚ ακόμα, διαπίστωσαν ότι πράγματι υπήρχαν λάθος θέσεις? Στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν υπήρχαν λάθος θέσεις. Και μάλιστα, αν θυμάστε στο παιχνίδι, υπήρξε η έκρηξη του Καλμαζίδη από τον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Και του Σαφράνοβιτς, και μάλιστα αναφέρω αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί εντάξει,
Ο Καλμαζίδης είναι 30 χρόνια στο βόλεϊ, ο Σαφράνοβιτς είναι άλλα 30 χρόνια στο βόλεϊ. Δεν θα ξεκινούσε να κάνει το σερβίς αν έβλεπε λάθος θέση, να το πω και έτσι. Θα φώναζε. Ήταν και σε σερβίς του ΠΑΟΚ. Στο σερβίς του Σαφράνοβιτς, ναι. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τώρα ο Αλεξάνδρε που ξέρει το βόλεϊ καλύτερα από την οικογένειά του, να πω, για να το καταλάβει ο κόσμος, να ξεκίναγε την προσπάθειά του βλέποντας ότι οι παίχτες είναι σε λάθος θέση. Και εκεί την ώρα ο ΠΑΟΚ είχε μέσα παίχτες που, εντάξει, μπορεί να μην ήταν Σαφράνοβιτς στα χρόνια στο βόλεϊ, αλλά μιλάμε για παιδιά τα οποία ξέρουν βόλεϊ. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα τέτοιο τραγικό λάθος σε τέτοιο καθοριστικό σημείο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε στην άκρη, εκείνο έγινε ό,τι έγινε. Χθες μας τα είπε και ο Τερζής, μας έβαλε στο κλίμα. Μιλάμε για βόλεϊ πολύ πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι. Εντάξει, ναι. Καταρχάς να σημειώσουμε κάτι για να το ξέρει και ο κόσμος. Το πρωτάθλημα της Πολωνίας είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον χώρο του βόλεϊ, έτσι, μαζί με την Ιταλία. Είναι τα δύο που ξεχωρίζουν μακράν από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ δεν δίνει ένα-δύο δύσκολα παιχνίδια σε όλο τον χρόνο, δίνει κάθε εβδομάδα δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά ένα ακόμα χαρακτηριστικό το οποίο σημειώσαμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 χθες το βράδυ είναι ότι στο τελευταίο παιχνίδι που δώσανε στο πολωνικό πρωτάθλημα, mm-hmm, ο τεχνικός της, ο Γάλλος, ο Φιλίπ Μπλέιν, που είναι από τους πιο γνωστούς στον χώρο του βόλεϊ, mm-hmm, χρησιμοποίησε αναπληρωματικούς παίχτες για να πάρει το παιχνίδι, ούτως ώστε να έρθει εδώ πέρα η ομάδα φρέσκια. Αχα, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στοχεύουν σε ένα 0-3, ούτως ώστε να καθαρίσουν με την υπόθεση πρόκρισης στους ομίλους. Δεν είναι πλάκα για αυτούς το παιχνίδι. Κάθε χρόνο θέλουν να πρωταγωνιστούν στο Champions League. Αυτό κάνουν και τα τελευταία 15 χρόνια. Και το 2011-2012 είχαν πάει μάλιστα και στον τελικό του Champions League, όπου το χάσανε από την ρωσική Καζάν με 3-2 στα σετ. Ό,τι και να πούμε, παιδιά, για το roster της είναι πολύ λίγο. Δηλαδή έχει μια πλειάδα 7-8 αθλητών που είναι σε εθνικές ομάδες, σε βασική και αναντικατάσταση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει τον Βούλγαρο, τον Ακραίο, τον Νικολάη Πέντσεφ, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Έχει τον Σέρβο κεντρικό, τον Λίσινατς, που είναι και, όπως γνωρίζω, έχει και τεράστιο συμβόλαιο με την ΣΚΡΑ. Έχει τον κεντρικό Πολωνό, τον Κάλο Κλος. Έχει δύο διαγώνιους εισάξιους, τους Βλάσλι και Κούρεκ. Ποιος είναι αυτός που πήγε η Ιαπωνία και βαριόταν εκεί και γύρισε? Ο Κούρεκ. Αυτός είναι, υποτίθεται, ένας από τους διαγώνιους στον κόσμο. Αυτός ήταν, ο Μπαρντός Κούρεκ, είναι γέννημα θρέμα από ακαδημίες της ΚΡΑ. Ήταν από τα μεγάλα τους ταλέντα, τα οποία έτσι πενευόντουσαν ότι βγάλανε προς τα έξω. Πήγε η Ιταλία, δεν τα κατάφερε. Πήγε τώρα στην Ιαπωνία, αλλά γύρισε πάλι πίσω στη ΣΚΡΑ. Τώρα γιατί δεν τα κατάφερε. Τι λεφτά παίρνουν, Γιάννη, αυτοί περίπου? Εντάξει, δεν ξέρω το budget ακριβώς, Άκη, αλλά είναι σίγουρα πενταπλάσιο από τον ΠΑΟΚ. Έχουν κεντρικό χορηγό στη φανέλα μια πολύ μεγάλη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να καταλάβεις, Άκη. Ναι. Όλα αυτά τώρα δεν τα λέμε για να προετοιμαστούμε για το κλαρινό, απλά για να δώσουμε για μια. Τονώνουμε το ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Μιλάμε για βόλεϊ του. Εντάξει, είναι το επίπεδο του βόλεϊ που ήταν η Ελλάδα πριν καμιά 7-8 χρόνια. Δεν είναι σημαντικό πηγαίνοντας σπίτι, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, η παρουσία του κόσμου αναφίβολα σήμερα κρίνεται απαραίτητη. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει έστω και ένα σετ ή έστω να παλέψει το παιχνίδι, θέλει λίγο να το παλατάκι να είναι ζωντανό σήμερα. Αλλιώς δεν γίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι όποιος άνθρωπος αγαπάει το βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη θα πάει να δει γενικότερα μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου απέναντι σε μια στην πιο καλή τακτικά ελληνική ομάδα, αλλά χωρίς τα αστέρια της. Εκεί είναι το θέμα μας. Χωρίς τα αστέρια. Αυτό είναι που κάνει και πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, και ο Κόμες και ο Ντάντε να έπαιζε, δεν θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει σημαντικές ελπίδες. Ο Ανδρεάδης παίζει. Ο Ανδρεάδης παίζει κανονικά. Μάλιστα. Και στον Ολυμπιακό ήταν έτοιμος, αλλά προτιμήθηκε να μην ρισκάρει. Δεν ήθελε να ρισκάρει ο κ. Καλμαζίδης. Φαντάσου. Γιατί σκέφτεται ότι εντάξει, έχουμε μέλλον μέχρι να φτάσουμε στα τελικά. Δεν χρειάζεται να το ρίξω όπως μου μετέφερε στον αγώνα, επειδή ήταν εσύ και καλά ντέρμπι το παιχνίδι. Μάλιστα. Και δεν ήταν απόλυτα έτοιμος. Τώρα είναι. Ωραία. 7 η ώρα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ραδιοφωνικά βεβαίως θα έχουμε πολλές συνδέσεις από τον Λίμπερο. Τηλεοπτικά. Στα 5 ευρώ, έτσι. 5 ευρώ το εισιτήριο. Βέβαια. Τηλεοπτικά υπάρχει μετάδοση από τον ΟΤΕ? Ναι, από τον ΟΤΕ κανονικά, στα ώρα το απόγευμα. Τώρα ποιο ΟΤΕ θα μου δώσει δευτερόλεπτα μαθές να το σου εντάξει. Πω. Εντάξει, είναι στο TESPOR 7. Στο TESPOR 7. Γιάννη, ευχαριστούμε, καλή δουλειά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Αυτά... Εντάξει, είναι παραστάσεις ευρωπαϊκές, δεν είναι... έχει κέρδη ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Πλά καλά θα ήταν να παίζει ο Ντάντε.
την Κυριακή το δεύτερο. Κοσμοτέ, ναι. Κοσμοτέ 7. Έγινε έτσι τώρα. Ο TV λέγεται Κοσμοτέ. Κοσμοτέ τελείωσε, ναι. Αυτό τώρα μπορώ να πάρω κάποιο πακέτο γιατί έχω κάτι νούμερα στην Κοσμοτέ. Και εγώ πήρα. Έχει έκπτωση. Έχεις έκπτωση. Ναι, έτσι θέλω κι άλλη όμως τώρα γιατί εγώ είχα πληρώσει ο TE. Τώρα πληρώνω Κοσμοτέ. Που είναι και το κινητό μου. Άρα και Κοσμοτέ το ένα, Κοσμοτέ ναι, το άλλο. Αυτό σου λέω. Και εγώ και πριν την έδινε την έκπτωση αυτή. Την πήρα κινητή. Θέλω και έξτρα. Για το όνομα. Ναι. Και έχω και VDSL, έχω τα καλά προϊόντα. Δεν έχω. VDSL είναι πιο ακριβό, ε. 120 ευρώ το δίμηνο. Μαζί με το OTTV. Συγκινητικό τηλέφωνο. Πάμε. Πάμε τελευταίο διάλειμμα να δούμε τι έχουμε και στο μπάσκετ και ό,τι άλλο προκύψει ποδοσφαιρικά. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ το Στιέρα, το πολύ ωραίο αυτό δώρο που γράφει ιστορία για τη φετινή σεζόν από τα προϊόντα του ΠΑΟΚ. Και αποστολή στο 545-26. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη δοστιέρα. Γιατί μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και κάθε μέρα. Καλά, τώρα που είναι και χειμώνας, το συζητάω. Κάθε μέρα ένα τόστ και το βράδυ και τα πρωί απόγευμα. Βράδυ. Πρωί βράδυ. Ένα και ένα. Δικέφαλο τόστ. Οπότε στις δύο θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Και αύριο θα κληρώσουμε μία. Ναι. Τα δύο θα δυνάμε, αλλά δεν μας άφησε το συνάδελφος. Εντάξει, αφού ξέρει από μάρκετινγκ. Θυμίζουμε την είδηση που προέκυψε μέσα από τις διαρροές της ΕΠΟ, ότι εφόσον κλείσει το θέμα της ΚΕΔ σήμερα, μπορεί και να προλάβουν να οριστούν οι διαιρητές για να γίνουν αγώνες το Σαββατοκύριακο. Αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Το προσπαθούν, δεν είναι βέβαιο ότι θα προλάβουν. Πρέπει να παρουσιάσουν κάτι πολύ χειροπιαστό σαν εξέλιξη για να θεωρηθεί λογικό και αυτονόητο ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και η νέα επιτροπή από μόνη της, η νέα ΚΕΔ δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί αυτή που φεύγει. Με βάση αυτά που ανήκει, δεν είναι σίγουρα. Και τι άλλο μπορεί να πούνε, να ανακοινώσουν. Όχι, αρχίζουν και διαραίνουν ότι μας πιέζει η FIFA. Ότι δεν γίνεται να περιμένουμε χωρίς ποδοσφαιρική δράση να λυθούν τα άλλα θέματα και μετά να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα. Και ποδόσφαιρο και οι υπόλοιπες προσπάθειες. Αυτό βγαίνει. Εντάξει, ναι. Θα δούμε τώρα. Και ρωτάς τον κόσμο αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Βρε, ο κόσμος συμφωνεί. Ο κόσμος θέλει ποδόσφαιρο να δει. Δεν μπορείς να του το στερήσεις έτσι, κουφά. Το θέμα είναι εσύ τι πρωτοβουλίες παίρνεις. Γιατί και αυτές οι απειλές στο τέλος θα καταντήσουν γελοιότητα. Άμα θέλεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να υπάρχει ένα καθαρό πρωτάθλημα. Είτε έτσι, αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα παίξει την άλλη εβδομάδα στην Ιταλία. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα παίρνετε από την Τούμπα και από τα εκδοτήρια. Βεβαίως, αν παίξεις στη Λάρισα, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε. Αλλά για τον αγώνα Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, κανονικά εισιτήρια από τα εκδοτήρια της Τούμπας για όσους έχουν προγραμματίσει εδώ και καιρό αυτό το ταξίδι. Την πολύ ωραία περιοχή ή πόλη στην οποία βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα μας τη θυμίσει τώρα ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έχει ένα πολύ ωραίο έτσι, έβηχο όνομα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς το είπαμε? Κλαϊπέντα. Κλαϊπέντα αυτό. Και τι έγινε, έχει φαντάσματα ναι. Εκεί. Έχει ένα φάντασμα που βγήκε από τη θάλασσα, ξέρω. Μια τέτοια ιστορία υπάρχει εκεί. Α, ναι. Κάνε το, το ταξιδιωτικό το ρεπορτάζ. Το λιμάνι της Λιθουανίας εκεί. Μπράβο. Κάθε λιμάνι και καημός. Πραγματικά. Δεν μου λες, αν παίξει σήμερα ο ΠΑΟΚ και φύγουν, ξέρω εγώ, αύριο, θα προλάβουν το επόμενο μάτς, Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Α, γιατί έκαναν μια μέρα να πάνε. Που έχεις κάνει. Γιατί για το πρόγραμμα έτσι και του πάνε είχαμε ενημερωθεί. Στην πορεία της ημέρας θα ενημερωθούμε για τις επιστροφές. Γιατί όπως λες και εσύ, κάναμε 3,5 φύγανε από Θεσσαλονίκη, φτάσανε εκεί σχεδόν μετά από 12 ώρες. Μία ώρα το βράδυ ήταν η Κλαϊπέντα. Οπότε είναι λίγο θέμα. Δεν σας βλέπεις αυτά. Ο Άρης δεν σας βλέπεις αυτά.
Πηγαίνει, έρχεται εκεί, αποστολές φοβερές, συνάδελφοι, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά να πούμε είναι εκεί. Όχι, όχι, όχι. Δεν σας βλέπω. Δεν είναι έτσι. Και το ταξίδι αυτό ήταν, είναι το πιο δύσκολο που είχε να κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία. Ήταν πολύ περίεργο. Με πτήσεις, αεροπλάνα και όλα αυτά. Για να κάνουμε. Ρίκαλα ΠΑΟΚ. Oh, και εκεί ταξίδι. Ρίκαλα ΠΑΟΚ το Σάββατο. Δύσκολα τα πράγματα. Και ο δικός. Εδώ η Αθήνα πιο εύκολα τα Τρίκαλα. Ναι, εννοείται. Δεν συζητάω. Γιατί Τρίκαλα για να πας είναι κλειστά και τα Τέμπη. Ή ξανά άνοιξαν. Όχι, μην λες τέτοια. Πακέτο είναι. Ναι, ρε. Άκουμε τι σου λέω. Ξέρω αν ξανά, να ξέρω, είναι... τα Τρίκαλα είναι και κοντά. Εσύ, τα Τρίκαλα χωρίς πλάκα τώρα, είναι κοντά. Δύσκολο ταξίδι. Σε σχέση με τη Λευκάδα. Δεν πας έτσι εύκολα Τρίκαλα. Όχι, όχι παιδιά, όχι, όχι. Όχι. Η Λευκάδα είναι πολύ πιο δύσκολο ταξίδι. Έχει πολύ δρόμο. Το έχεις κάνει και ξέρεις. Ναι, ναι, έχει πολύ δρόμο. Είναι όλο Εγνατία όμως η Λευκάδα. Ενώ είτε... Μετά τη Γιάννενα. Εγουμενίτσα δεν είναι μετά. Ναι, μέχρι τα Γιάννενα, από εκεί και μετά πίκρα. Εκεί η Άρτα είναι δύσκολη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα τι περιμένουμε να δούμε. Είναι όπως το παιχνίδι Βόλε, δεν έχει καμία τύχη ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, όχι. Εντάξει. Σίγουρα παίζει με μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή και το έχει δείξει μέχρι τώρα. Στον Όμιλο είναι μία από τις λίγες ομάδες μέχρι στιγμή στη διοργάνωση που είναι αίτητη. Και μάλιστα στην έδρα της έχει δύο νίκες και με τη Βαρέζε και με τη Βιλερμπάν. Τη Βαρέζη την νίκησε 34 πόντους, τη Βιλερμπάν την νίκησε 14. Καλό είναι να κάνει αυτά τα μάτσα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ διαφορετική από τον ΠΑΟΚ. Με πολλές επιλογές στην επίθεση. Με δύο βολές. Με δύο Αμερικανικών. Ναι, αυτό το κάνανε καμιά προπόνηση. Είναι πολύ καλή ομάδα, λέει. Βάζει βολές. Που φτάσαμε. Έγινε καμιά προπόνηση πάνω σε αυτό. Για μένα δεν είναι θέμα προπόνηση βολές, παιδιά, είναι ξεκάθαρο θέμα, είναι θέμα ψυχολογίας. Σούταρες βολές, τελείωσε. Άντε με ψυχολογία, μωρέ, τώρα. Σούταρε. Και 50 βολές θα βάλει την προπόνηση, μπορεί να πάει στο παιχνίδι. Δεν είναι θέμα τεχνικής, δηλαδή, η βολή. Που πετάει... Σου λέω, μπορεί να σουτάρει, να έκανε σήμερα το πρωί που πήγανε για σουτ, να έβαλε 50-50 βολές, αύριο να χάσει την πρώτη και να μην βάζει μετά τίποτα, να έχει μία στις 6. Το θέλω σε βίντεο αυτό το 50. Κάτσε να δεις τον Jordan των Clippers, πώς βελτιώθηκε. Γελούσε πέρυσι όλο το NBA. Για δες φέτος. Και ο Βέσελη της Φενέρμπαχτσε. Στην ανάμεινες για να πάρει φάουλ αυτός και να σου στάρει να τις χάσει. Στην ανάμεινες. Αυτός μπορεί να ήταν στο διπλανό γήπεδο και στέλνει ένα άτομο να τον πιάσει για να του κάνει φάουλ στο διπλανό γήπεδο. Ο κανονισμός άλλαξε αυτός. Ναι. Ο κανονισμός άλλαξε. Έχει υπάρχει κατοχή μετά για την ομάδα που... Τεχνική ποινή. Ναι. Αλλά δες τον Τζόρνταν πώς βελτιώθηκε. Γιατί γελούσαν μαζί του, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό με τις βολές είναι θέμα συνήθειας τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Επανάληψης. Και προπόνησης, ναι. Όλοι αυτοί λέω, και προπόνηση και επανάληψη να κάνουν όλοι σήμερα και να κάνουν το πρωί μόνο βολές. Άμα χάσει τις πρώτες 2-3 και δεν έχει ψυχολογία να βάλει άλλες, μπορεί να έχει μετά πάλι 5-20. Όχι, γιατί πρέπει να κλειδώσει τον καρπό σου, ρε, πώς το βαράζε. Ρε. Όχι, δεν είναι έτσι. Και να λυγεί τα γόνατα. Νίκο, παλιά όταν παίζαμε εμείς μπάσκετ, Νίκο, παλιά που περάσαμε από αυτό το άθλημα. Λύγησε τα γόνατα. Υπήρχε ένα ακόμα μυστικό για τις ελεύθερες βολές και για το πρόβλημα ότι είναι και θέμα φυσικής κατάστασης. Τι κουράζει το άλλο και. Στις βολές. Αυτοί από, την πρώτη, από το πρώτο λεπτό τις κάνουν, ρε Δημήτρη. Ναι, πρέπει να έχουν κακή φυσική κατάσταση για να τις βάλουν. Καταλαβες. Με καλή δεν μπαίνουν. Για να βαριούνται να πηδήξουν στο ριμπάου. Εγώ δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λέτε, αλλά για μένα το πρώτο είναι η ψυχολογία. Τελείωσε. Άμα πας και τις βάλε, πας και τις βάλε. Νίκο, όλα τα ευαίσθητα πάνω σας είναι. Ρε Νίκο, άμα δεν έχει ζήσει βαθύ πασόκα, αγόρι μου, δεν καταλαβαίνει. Νίκο, με Σταυρόπουλο. Και με Πρέλεβιτς στην ομάδα, είναι δυνατόν να έχει αυτά τα ποσοστά στις βολές, ρε φίλε. Οι άνθρωποι έπρεπε να μπουν οι πλανήτες σε σειρά για να χάσουν βολή. Δεν σουτάρουν αυτοί, γι' αυτό. Έχεις δει Τζον Κόρφα να εκτελεί βολές. Να σου πω αυτό που κάνει ο Άρης τότε με αυτόν τον Μπάκνερ, πώς το λένε. Τον Μπάκνερ. Που έκανε πως πέθανε όταν και βγήκε για να βαρέσει άλλους βολές. Αυτό δεν μπορούμε να το δουλέψουμε. Δηλαδή κερδίζει ο κλάν τον βολή. Μπορεί να τον πιάσει ένα σκολικοειδίτη εκείνη την ώρα. Να μπει κάποιος άλλος. Ας βρούμε μια λύση τέτοια. Δεν υπάρχει αγανάκτηση πλέον, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακούστε μια καταγγελία. Τι? Από φίλο. Τυχαίνει, λέει, να βλέπω κάθε μέρα τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ναι. Τον ρωτάω πώς μας είδε με την ΑΕΚ και μου λέει αυτοί ρε εσύ δεν βάζουν βολές με τίποτα. Ναι. Είπε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, έτσι. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Ωραία, πάμε τρεις μέρες σε στο Ποσειδόνιο. Ωραία. Και αν εγώ μέρα με τη μέρα με αέρα. Δεν βελτιώσω, ωραία, 15% τα ποσοστά μου, δεν ξαναμιλάω. Νίκο,
Να ξέρεις, οι ρεπόρτερ σουτάρουν 70% βόλες. Τρία μάτς δώσαμε. Έχει ένα χάμπουκερ εκεί, το βάζουν. 70%. Για σημάδι και μπαίνουν. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σουτάρει. Δηλαδή, από αυτό που βλέπετε, που βλέπουμε τον πασχετικό ΠΑΟΚ τώρα, το πιο σημαντικό θέμα είναι οι βολές. Και τα δύο παιχνίδια τελευταία τις βολές τα έχασα. Ναι. Εσύ βγες και πες, μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Μακάρι να ήταν οι βολές το θέμα και να έχανε παιχνίδια μόνο από αυτό. Και όχι από τίποτα άλλο. Εγώ λέω ότι με την ΑΕΚ αν είχα 70% είχα κερδίσει, ξεκάθαρα. Ακόμα και με το κενό διάστημα. Μα θα παίζανε και με μεγαλύτερη πίεση αυτοί, ρε. Γιατί θα ήμασταν πολύ πιο κοντά στο σκορ. Πολύ πιο μπροστά θα ήμασταν. Ναι, και ειδικά στο διάστημα που ήμασταν μπροστά. Με 13 πόντους, με 11 πόντους μπροστά ήμασταν και είχαμε χάσει ήδη 6-7 βολές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει. Μην καταλαβαίνουν τα παιδιά, είναι νέα, είναι έτσι, είναι άπειρα, το παλεύουν, τα δίνουν όλα. Βάλα 200 βολές τη μέρα. Νίκο Μαργαρίτης, πότε θα παίξει? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πατερίτσες είχε τον είδες. Πριν τον Ντάντι ή μετά? Πάλι το πάμε από την ερχόμενη εβδομάδα για να ξαναπροσπαθήσει, να δούμε πώς είναι το, αν έχει ακόμα ενοχλήσεις και όλα αυτά. Ο αρχικός στόχος, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα, στόχος, στο μυαλό των περισσότερων ήταν να προλάβει το μάτι με την ΑΕΚ. Εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα που βρεθήκαμε στο γήπεδο για την Media Day του ΠΑΟΚ, καταλάβαμε, καταλάβαμε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος. Και επειδή ρωτήσαμε και πέντε πράγματα, ακόμα είχε ενοχλήσεις, ακόμα το γόνατο πονούσε, δεν ήταν δηλαδή καλά. Και το γεγονός ότι τριγυνούσε με τις πατερίτες έλεγε πολλά. Οπότε πέρασε και αυτή η εβδομάδα, νομίζω ότι περνάει και αυτή όπως είναι τώρα αυτή η εβδομάδα που διανύουμε και πάμε πάλι για την επόμενη. Δεν είναι εύκολο, το έχουμε πει από την αρχή του θέματος του Μαργαρίτη, δεν είναι ένας απλός τραυματισμός, δεν είναι ο Μαργαρίτης πλέον 28 χρονών, είναι 35 και μάλιστα είναι σε ένα γόνατο που έχει ταλαιπωρηθεί και στο παρελθόν. Με μικροτραυματισμούς, με μία εβδομάδα έξω τότε, δύο, δεν είναι εύκολο. Κάνει πολλές θεραπείες και μάλιστα και με αυτό το καινούργιο τον τρόπο ότι το μηχάνημα αυτό της κρυοθεραπείας που υπάρχει, το παλεύει. Το παλεύει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι δηλαδή, άμα ήταν τόσο εύκολο θα έχει επιτρέψει σχετικά γρήγορα. Δεν είναι, είναι δύσκολο το θέμα που έχει ο Μαργαρίτης. Οπότε περιμένουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στα βίντεο που βλέπω από το ΠΑΟΚ 24, ναι, που είναι από την σημερινή, το πρωινό ξεμούδιασμα της ομάδας, υπάρχει βολή του Κλάντον που η μπάλα δεν βρίσκει ούτε καν στεφάνι, είναι μόνο διχτάκι. Πάρα πολύ καλή βολή του Κλάντον, διαψεύδει στην τεχνική. Ασάλιωτο. Ναι, και επιβεβαιώνει εσένα. Σας λέω. Μπορεί να σουτάρει 50 βολές και να βάλει 49 σήμερα και να πάει αύριο να χάσει τις πρώτες. Τι έχασε, 8-10 έχει χάσει, έστειλε το πατσοβάκι. Κι άλλοι έχασε. Όχι, όχι. Αυτή η πρώτη είναι η πρώτη. Αυτή τώρα θα διακοπεί. Δες εδώ. Εδώ θα ξεκινήσει. Την έχασε. Μέσα. Έχασε, ρε. Καλά, εντάξει. Από τις 40 ομάδες του Champions League, ο ΠΑΟΚ είναι στην 21η θέση στις βολές, σουτάρει 68,9%, 82-119. Πάλι καλά. Στα ευρωπαϊκά λες τώρα. Ναι. Και είναι πρώτος στην διοργάνωση στα rebound. Εκείνη η μπάλες, οι άλλοι δεν τη βρίσκουν, δεν πετάει, δεν μπαίνει μέσα. Ο φίλος 203 μας καλησπερίζει. Προβλέπω. Ναι, τέτοια συζήτηση και δεν θα παρενέβαινε. Προβλέπω ήταν 15 πόντων και φυσικά Taylor με 0 έως 3 πόντους. Πραγματικά συνεχίζω και αμφιβάλλω εάν οι μπασκετόφατσες του ΠΑΟΚ γνωρίζουν πραγματικά από μπάσκετ, λέει. Είναι καταγγελτικό σήμερα. Το Χόντριν. Είναι λίγο νευριασμένο. Κυνηγάει Σταυρόπουλο στο θάνατο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Νίκο στις 7, έτσι, ώρα Ελλάδος. Σε 7 είναι το παιχνίδι. Υπάρχει φιλολογική μετάδοση από την Nova, από το Nova Sports 3. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο από τα τρία σερί εκτός έδρας, γιατί πάω εκτός από τα Τρίκαλα μετά που παίζει το Σάββατο. Μετά πηγαίνει στη Γερμανία για να παίξει με την Oldenburg. Είναι τρία σερί εκτός έδρας μάτς. Δύσκολη σειρά. Προέρχεται και από δύο ήττες. Να δούμε πώς θα, αν θα αντιδράσει και αν θα καταφέρει να. Αν δεν 60% στις βολές ο ΠΑΟΚ σήμερα, είναι 85. Να το βάλω. Όχι, ρε, μπορεί να είναι άνετος εκεί. Άντερ 60%. Άντερ 60 δεν θα έχει. Over 60 θα έχει. Αφού σου λέει είναι 85 μου δίνει το άντερ. Ναι. Και το over 60%. Βάλτε ρε, για να παρακαλάς να χάσει βόλες ο ΠΑΟΚ. 2-30. Βάλτε.
Το over το 2 έχει παίξει. Να παίξει over 60%. Βέβαια, ναι. Εκεί ήταν 63, 65, 67. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αύριο τον Γκάλοπ, τι είδαν οι παοξίδες? Είδανε μπάσκετ, είδανε βόλεϊ, τι είδανε? Πώς σου είπε θα κάνω. Θα πάω στο βόλεϊ και θα βλέπω και στο Νόβακ του μπάσκετ. Ωραία. Στις 7 η ώρα και τα δύο αυτά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, για το Champions League του βόλεϊ, τα προγραμματικά, και το Champions League του μπάσκετ. Ο Γρηγόρης Ωρατίδης παρεμβαίνει στην κουβέντα μας και λέει: τελευταία φορά που για παίκτη ήταν απροσδιόριστο χρονικά το διάστημα επιστροφής του ήταν ο Χαραλαμπίδης και έγινε βοηθός προπονητή. Δεν επέστρεψε ποτέ. Είναι και σε παρόμοια ηλικία. Όχι, δε. Κόσα θα πέντε χρόνια μεγαλύτερο τώρα. Εντάξει, όχι, κόρα. Πέντε. Πέντε, με 40 να επέστρεψε. Μπορεί να τραυματίσει 38. Πάμε για την κλήρωση. Πάμε για την κλήρωση. Για την, το Στιέρα. Σωτήρη, σε παρακαλούμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 27. Το 14, είπες 14, άκουσα καλά. 27 ήταν η γενέθλιά μου και 14 η γιορτή μου, άντε σύντομα. Ναι, γι' αυτό το είπε. 14 είπε. Το 14 κερδίζει. Και κερδίζει... Ναι, αφού το έστειλε το μήνυμα. Η κυρία Μαντό Κωστάκη... Από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο, λέει. 9-69. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θέλει και έξοδα αποστολής τώρα. Θα τα στείλουμε, θα επικοινωνήσουμε και εντάξει, θα... έχουμε πρόσωπο, εννοείται. Γράφει Μαντό Κωστάκη Ηράκλειο. Λες να είναι επίθετο όλο αυτό? Μαντό Κωστάκη Ηράκλειο. Όχι. Ηράκλειο έχει στην Αθήνα. Γέλασες. Ηράκλειο έχει και στη τέτοια, εκεί στο Περιβολάκι. Νέο Ηράκλειο. Στο Περιβολάκι. Μήπως είναι αυτό. Είναι και το Κωστάκη, ρε. Δρυμός, λιτή Περιβολάκι. Είναι και το Ηράκλειο εκεί. Μήπως είναι από εκεί. Σοβαρά. Την πάρουμε τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε. Ναι. Κερδίσατε πάντως, κυρία Κωστάκη, είστε οι τυχεροί. Θα ψήνετε τόστ στα παιδιά, στον σύζυγο. Συλλογή Κωστάκη. Θα κάνει συλλογή από προϊόντα ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Μια χαρά δώρο. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Τι έχουμε, μας έμεινε τίποτα? Με Ρέμβι. Με Ρέμβι. Τετάρτη. Κοκτέιλ day. Με ένα κοκτέιλ, άλλο ένα στη Ρέμβι. Ιδανικός προορισμός και για σήμερα, βέβαια, η Ρέμβι. 4-33 για να κλείσετε το τραπέζι και για φαγητό. Οι καλύτερες επιλογές, είτε μιλάμε για ψαρικά λόγω εκεί του περιβάλλοντος, είτε για κρεατικά στη Ρέμβη. Λοιπόν, και τον Κολόσο στην παρέα μας, εκεί όπου το στέκι είναι η Πενελή. Το Πενελή είναι έργο τέχνης. Αν δείτε εδώ, έχει αυτό το open house στην Τούμπα, mm-hmm. που μπορείς να μπεις μέσα και να ξενηγηθείς, να ξαναγηθείς τα γραφεία, να ξαναγηθείς στις εγκαταστάσεις συνολικά, να δεις την αρχιτεκτονική της Τούμπας. Οπότε φεύγοντας από εκεί, φάτε και έναν Κολόσο. Που είναι δίπλα, Παπάφη 105 γωνία με Κλεάνθος, ήδη το delivery έχει ξεκινήσει. Εκμεταλλευτείτε και τις προσφορές, ειδικά στο delivery. Δηλαδή, αν πάρετε δύο πενερλί, έχετε δώρο ένα ακόμα της αρεσκίας σας. Και αν πάρετε πίτσα μαμούθ, που είναι 42 εκατοστά, έχετε δώρο μια μεγάλη πέψη. Όλα αυτά τα παραγγέλνετε στο 2310-91-1110 και στο 6989-751-761. Είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό, παιδιά. Εγώ είμαι λίγο με τις ξεναγήσεις και με αυτά, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα διότι σας εξηγούν. Σε αυτή την ιδέα του Open House, που είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γενικά την Κυριακή όλη η Θεσσαλονίκη είναι στο Open House. Δηλαδή, αυτή τη συγκεκριμένη. Ναι, είναι 20 του μηνός. Διήμερο θα γίνει, 19 και 20. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, αυτό το Open House ναι. βάζει αρχιτέκτονες και διακοσμητές mm-hmm. να σου εξηγούν την ιστορία και τη λογική και τη φιλοσοφία πολύ γνωστών οικοδομημάτων της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Για παράδειγμα, η Ένωση Συντακτών που είναι σε αυτό το κτίριο εκεί στην Στρατηγού Καλάρη θα είναι ανοιχτό και θα μαθαίνει όλος ο κόσμος την ιστορία. Ποιος αρχιτέκτονας το έκανε, ποια οικογένεια ναι, το είχε, πώς πέρασε από τα. Ναι, γιατί είναι νεοκλασικό. Ναι. Αντίστοιχα στην Τούμπα, η Τούμπα, το γήπεδο της Τούμπας έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Σήμα κατατεθέν της πόλης. Βέβαια. Πώς κατασκευάστηκε, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας, ποια ήταν η λογική για να γίνουν οι χώροι έτσι λειτουργικοί, και τα αποδυτήρια. Όποιος πάει στην Τούμπα δηλαδή θα έχει την ευκαιρία να ξαναγυθεί. Αυτό λέμε, ναι. Αυτό γράφουμε στο. Το γράφει το ΠΑΟΚ ΕΦΣΥ και το γράφουμε και εμείς. Και χθες γράφει. Στο ΠΑΟΚ ΕΦΣΥ, φίλοι, πριν από λίγο, στη Μία, ανέβηκε αυτό το θέμα για το open house της Τούμπας. Μόνο την Κυριακή.
Μόνο την Κυριακή. Η Τούμπα είναι την Κυριακή. Γενικά, σαν, άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε και σε άλλα αντίστοιχα κτίρια που σας ενδιαφέρει να μάθετε την ιστορία τους. Αλλά η Τούμπα είναι την Κυριακή στο κοινό, νομίζω 11 με 4. Να εξηγήσει τους χώρους της ιστορικής έδρας του ΠΑΟΚ που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μινά Τρεμπέλα. Ναι. Τότε λέει το 1959. Μπράβο. Και δες, και οι οποίοι ανακαινίστηκαν από το γραφείο Nomen Architects. Γιατί έχουν γίνει και αλλαγές. Θα σου πει, ναι, όλη, ναι, την ιστορία, βέβαια, από τι τέτοιο πέρασε. Και το εξτρά κτίριο που έγινε. Αυτά είναι σύγχρονη ιστορία ΠΑΟΚ. Τους επισκέπτες ξεναγούν ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές. Ναι, είναι αυτό το πρόγραμμα, είναι εδώ και χρόνια. Το και ωράριο σχετική επισκέψεων την Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί έως τις 4. Σε αυτές τις 5 ώρες μπορείτε να μπείτε στην Τούμπα και να ακούσετε κόσμο να σας εξηγεί, δωρά, σχετικούς δωρά, δηλαδή. Δωρεάν προφανώς. Πώς, ναι, εννοείται. Ρε. Α, δεν ξέρω πώς. Όχι, όχι. Κάνει και ένα ψηλό γράμμα πιθανά. Όχι. Ψηλά γράμματα να. Όχι. Δωρεάν. Εντάξει. Αυτά. Ωραία. Με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για την Κυριακή. Αυτή είναι η μόνη είδηση για την Κυριακή που να δώσουμε. Στο παρόν άλλες δεν έχουμε. Τις επόμενες ώρες. Πάντως είπαμε από χθες ότι γίνεται προσπάθεια. Το συνεχίζουν. Θα δούμε αν θα προλάβουν. Αυτά. Καλό μεσημέρι και πάλι με το ΠΑΟΚ 24 αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ στο Λίμπερο.